Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο Αρτάκης στην Νέα Σμύρνη, εδώ που μέσω του NSTV θα παρακολουθήσετε ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι του Ικάρου Νέα Σμύρνη, σε ένα ακόμη τελικό για την ομάδα της Νέα Σμύρνη, καθώς ο Ίκαρος φιλοξενεί σήμερα το Παγκράτη για την 27η αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Β' Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ίκαρο, ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ίκαρο, ο οποίος θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, όλες τις πιθανότητες που του αναλογούν για να καταφέρει αυτό που έμοιαζε ακατόρθωτο μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, να εξασφαλίσει δηλαδή την παραμονή του στην Β' Εθνική, να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία αυτή και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Ίκαρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην προτελευταία θέση με ρεκόρ 9-17, 9 νίκες και 17 ήτες, όμως προέρχεται από μία ακόμη νίκη, την τρίτη συνεχόμενή του. Στα δύο αωράκια νίκησε το Ηράκλειο με 71-77 και έχει μπει για τα καλά στο κόλπο της παραμονής. Ο Ίκαρος, ο οποίος έχει 4 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια. Έχει νικήσει Κοροπή, ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Μανδραϊκό και Ηράκλειο την προηγούμενη αγωνιστική, όπως είπαμε. Σε αυτά τα τελευταία 5 μάτς έχει χάσει μόνο από τον Διαγόρα στην παράταση και μάχεται μέχρι τέλους, όπως είπαμε, για την παραμονή, ενώ μέχρι πριν από ένα μήνα ήταν η πρώτη υποψήφια ομάδα για να υποβιβαστεί, όπως πίστευαν πολλοί, στην Γάμα Εθνική, από όπου και ανέβηκε πέρσι. Ένας ακόμη τελικός λοιπόν για τον Ίκαρο, κόντρα στο αξιόμαχο Παγκράτη. Μια εξαιρετικά φορμαρισμένη ομάδα, η σημερινή αντίπαλος του Ικάρου Νέας Σμύρνης, είναι στην ένατη θέση με 11-15 ρεκόρ, 11 νίκες, 15 ήττες για το Παγκράτη, και αυτή προέρχεται από 3 συνεχόμενες νίκες. Έχει νικήσει 85-80 τον Πανερθραϊκό, 63-69 εκτός έδρα στην Νέα Κηφισιά και 89-81 τον Ιπποκράτη. Από αυτή την μεγάλη νίκη, από αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα προέρχεται το Παγκράτη, κόντρα στον Ιπποκράτη, ο οποίος δίνει την μάχη του με τον Διαγόρα Δριοπηδαίων για την δεύτερη θέση, ποτική και αυτή στην Α2. Με τα τελευταία αυτά αποτελέσματα, η ομάδα του Παγκρατίου έχει φύγει από την επικίνδυνη ζώνη, όπου ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, και είναι κοντά στην παραμονή. Βέβαια δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τον στόχο αυτόν, αλλά είναι πολύ κοντά. Πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια και από αυτό το παιχνίδι, αλλά φυσικά και από τα τελευταία παιχνίδια, καθώς λίγα μάτς έχουν μείνει ακόμη για τις ομάδες. Αυτό και άλλα 3 μέχρι να πέσει η αυλαία αυτού του πρωτομήλου της Β' Εθνικής Μπάσκετ Ανδρών για την αγωνιστική σεζόν 2017-2018. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Σε λίγο θα το δείτε στις οθόνες σας. Βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αγωνιστικής, της 27ης για το πρωτάθλημα. Στις 4 η ώρα παιχνίδι που ξεκίνησε νωρίτερα, Ιπποκράτης ΚΑΟ Κορίνθου. Παιχνίδια που ξεκινάνε στις 5 μαζί με το παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε, Ίκαρος Παγκράτη. Αένας Κηφισιάς Πρωτέας Βούλας, Πανελευσινιακός Πανερυθραϊκός, Δάφνη Δαφνίου Μάνδρα, Τρίτονας ΕΦΑΟΣ και Κοροπή Διαγόρας Δριοπηδαίων. Και χθες είχαμε το παιχνίδι του Ιωνικού με το Ηράκλειο, μία ακόμη εκατοστάρα για τον Ιωνικό που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά πλέον την πρώτη θέση, το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και φυσικά την άνοδο στην Α2. 122-88 ο Ιωνικός νίκησε το Ηράκλειο. Πάμε να δούμε τώρα την βαθμολογία. Βλέπετε εσείς πώς έχουν τα πράγματα στην βαθμολογική κατάταξη. Βλέπετε τον Ιωνικό που είναι στην πρώτη θέση. Διαγόρας και Ιπποκράτης δίνουν τη μάχη για την δεύτερη θέση. Ο Διαγόρας έχει αποσπαστεί 2 νίκες από τον Ιπποκράτη και είναι το μεγάλο φαβορί για να τερματίσει δεύτερη θέση που οδηγεί και αυτή στην Α2. Βλέπετε σε ποια θέση είναι το Ηράκλειο, ο Παγκράτη, με συγχωρείτε, στην ένατη, όπως είπαμε, με 11 νίκες, 15 ήττες, και σε ποια θέση είναι ο Ίκαρος, στην προτελευταία, μέσα στην διακεκαυμένη ζώνη από το ξεκίνημα της περίοδου, αλλά όσο νικάει, τόσο αυξάνονται οι ελπίδες του Ικάρου Νέα Σμύρνη για την παραμονή. Θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για την παραμονή. Το Παγκράτη είναι ένατο με 11-15. Το ίδιο ρεκόρ έχει και ο ΚΑΟΚ 11-15, το ίδιο και η Δάφνη Δαφνίου. Στο 10η θέση είναι η Κηφισιά με 10-16 και από εκεί πέρα 3 ομάδες με ρεκόρ 9-17. Κοροπή, Πανελευσινιακός και Ίκαρος. Και στην τελευταία θέση ο ΕΦΑΟΣ με 8-18. Πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ομάδα του Ζωγράφου όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία. Θα πούμε στη συνέχεια και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, τι γίνεται και με τις ισοβαθμίες. Να δούμε πρώτα τα ρόστερ, καθώς είμαστε περίπου 4-4,5 λεπτά πριν από το τζάμπολ.
Πάμε στον Ίκαρο. Ο Ίκαρος, ο οποίος θα έχει με το νούμερο 4 τον Διογέννη Γοργόνη, με το 5 τον Ανδρέα Μελισσουργό, με το 6 τον Νίκο Βελιζιώτη, με το 7 τον Γιάννη Γραμματικό, με το 8 τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, με το 9 τον Γιώργο Βούζα τον αρχηγό, με το 10 τον Νίκο Λάβαρη, με το 11 τον Σάββα Δορκοφίκη, με το 12 τον Κώστα Μιχαλόπουλο, με το 13 τον Χρήστο Δαρμογιάννη, με το 14 τον Ανδρέα Ζούκα, με το 18 τον Ηλία Ανέστη, παίχτες για τον Φώτη Καρακώστα, προπονητής του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Και πάμε και στον, και στο φιλοξενούμενο Παγκράτη, που έχει με το νούμερο 4 τον Χρήστο Κούτρα, με το 5 τον Παναγιώτη Καυκή, με το 6 τον Ανδρέα Γιαννίκο, με το 7 τον Άκη Γιώργο Παπαδάκο, με το 8 τον Γιώργο Λιτόπουλο, με το 9 τον Αντώνη Σφικάκη, με το 10 τον Γρηγόρη Τζάτζα, με το 11 τον Γιώργο Χριστόπουλο, με το 12 τον Παναγιώτη Γερονίκο, με το 13 τον Γιώργο Ξιούρα, με το 14 τον Δημήτρη Μπένο και με το 15 τον Κωνσταντίνο Φάσουρα. Ο Τζίμς Κουστένης είναι ο προπονητής για την αθηναϊκή ομάδα. Νίκος Κολυδάς ο έφορος και βοηθός προπονητή ο Γιώργος Λιτόπουλος. Αυτά λοιπόν και σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή των δύο σημερινών αντιπάλων. Ένα αναμονή του τζάμπολ του παιχνιδιού. Παίκτες του Ικάρου Νέας Μήνης και του Παγκρατίου κάνουν αυτή τη στιγμή προθέρμανση και σε πολύ λίγο θα αποσυρθούν για τελευταία φορά στους πάγκους τους για να πάρουν τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους, τον Φώτη Καρακώστα και τον Τζίμι Κουστένη. Στον πρώτο γύρο ο Ίκαρος είχε νικήσει το Παγκράτη και μάλιστα εκείνη ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη του Ίκαρου την φετινή χρονιά. Είχε χάσει το Παγκράτη με διαφορά 3 πόντων από τον Ίκαρο στην έδρα του. Και ο Ίκαρος θα ήθελε να νικήσει και πάλι την ομάδα του Παγκρατίου για να την έχει έτσι κι αλλιώς σε πιθανή ισοβαθμία, σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν διαφορά 2 νικών αυτή τη στιγμή. 9 νίκες έχει ο Ίκαρος, 11 το Παγκράτη, όπως είπαμε. Σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, τα έχουμε ξαναπεί, αυτό στον πρώτο όμιλο της Β' Εθνικής, πολλά μέτωπα ανοιχτά. Και το μέτωπο που μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση είναι η μάχη της παραμονής, που όπως είπαμε είναι πάρα πολύ μεγάλη εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές. Μένεται. Συμμετέχουν τουλάχιστον 8 ομάδες σε αυτήν. 4 είναι οι ομάδες που θα υποβιβαστούν στην τρίτη εθνική. 2 ομάδες, οι 2 πρώτες προβιβάζονται απευθείας στην Α2. Η μία είναι ο Ιωνικός. Περιμένουμε να μάθουμε και την δεύτερη. Τώρα στους πάγκους τους οι παίκτες των δύο ομάδων για τις τελευταίες οδηγίες από τους προπονητές τους. Ο Ίκαρος λοιπόν, λέγαμε ότι προέρχεται από 3 ερηνίκες. Από 3 ερηνίκες προέρχεται και το Παγκράτη. Είναι ουσιαστικά μια κόντρα 2 εξαιρετικά φορμαρισμένων ομάδων. 2 ομάδων που βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, όπως μαρτυράνε και τα τελευταία τους αποτελέσματα. Και σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, ποια ομάδα θα καταφέρει να επικρατήσει σε αυτή την πολύ σπουδαία μάχη. Είπαμε το Παγκράτη μπορεί τα τελευταία αποτελέσματα να το έχουν απομακρύνει κάπως από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ήσυχο, δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή, βρίσκεται βέβαια σε πολύ καλό δρόμο. Σίγουρα μια ήττα εδώ στην Νέα Σμύρνη θα το ξαναβάλει σε περιπέτειες. Ο Ίκαρος από την άλλη θέλει μόνο νίκες για να συνεχίσει να παραμένει ζωντανός, καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν έχει την πολυτέλεια για άλλες ήττες. Ο Ίκαρος, ο οποίος έχει να παίξει επίσης και με την Κόρινθο εκτός έδρας, με τον Πρωτέα άλλο ένα μάτς εντός έδρας, το τελευταίο του εδώ στην Νέα Σμύρνη, τη μεθεπόμενη αγωνιστική, και τελειώνει με τον Πανερυθραϊκό εκτός έδρας. Ολοκληρώνει έτσι τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Το καλό για τον Ίκαρο είναι ότι οι τελευταίοι του δύο αντίπαλοι, ο Πρωτέας και ο Πανερυθραϊκός, θα είναι θεωρητικά αδιάφοροι τις τελευταίες αγωνιστικές. Το Παγκράτη έχει να παίξει με τον Ιωνικό εντός έδρας, τον πρωταθλητή Ιωνικό, μια ομάδα η οποία είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες, ήταν τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω από τις υπόλοιπες φέτος. Με τη Δάφνη, η Δαφνίου εκτός έδρας, και αυτό πολύ δύσκολο μάτς για το Παγκράτη. Και τελειώνει τη φετινή χρονιά υποδεχόμενο τον Τρίτονα. Λοιπόν, οι 5 αρχικοί παίχτες του Ικάρου Νέας Σμύρνης έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Βούζας Δορκοφίκης, Μελισσουργός, Γοργόνης και Μιχαλόπουλος. Αυτό είναι το αρχικό σχήμα για τον Φώτη Καρακώστα. Οι πρώτοι 5 που επιλέγει ο coach του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Τώρα βγαίνουν και οι πρώτοι 5 για το Παγκράτη. Είναι ο Γιώργο Παπαδάκος, ο Γιαννίκος,
κάνουν εμφάνισή τους και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπένος, ο Καυκής και ο Χριστόπουλος με το νούμερο 11. Αυτή είναι και η πρώτη πέντε για την ομάδα του Τζίμι Κουστένη. Και όλα έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Είπαμε, θα πούμε στην συνέχεια και περισσότερα για το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, για το τι γίνεται με τις ισοβαθμίες, γενικότερα για το τι γίνεται με τη μάχη αυτή, την συγκλονιστική μάχη της παραμονής. Για να δούμε λοιπόν ποια ομάδα θα καταφέρει να κάνει τέσσερις στις σερί νίκες της και θα διευρύνει αυτό το πολύ επιτυχημένο σερί. Δύο ομάδες με ίδιους στόχους. Εδώ η πρώτη κατοχή είναι για τον Ίκαρο. Δύο ομάδες λοιπόν με ίδιους στόχους, την παραμονή στην Β' Εθνική. Η πρώτη επίθεση στο παιχνίδι για την ομάδα της Νέας Μήνης, ο Δορκοφίκης έχει την μπάλα, θα την αφήσει στον Γοργόνη. Ο Γοργόνης ψηλή πάσα για τον Δορκοφίκη, υπάρχει μισμάτσα εκεί, το μαρκάρει ο πολύ κοντύτερος Γιαννίκος. Ο Δορκοφίκης πήγε να κάνει μια έξυπνη πάσα πίσω από την πλάτη του για τον Μελισσουργό, αλλά δεν συνέφηκαν καλά οι δύο παίχτες του Ικάρου. Τα λέει κιόλας ο Δορκοφίκης με τον Μελισσουργό για την προηγούμενη φάση. Άδοξα τελείωσε η πρώτη επίθεση του παιχνιδιού για τον Ίκαρο. Πρώτη επίθεση τώρα για το Παγκράτη με τον Χριστόπουλο. Τον μαρκάρει ο Μελισσουργός. Ο Χριστόπουλος έδωσε στον Γιαννίκο. Γιαννίκος στον Γιώργο Παπαδάκο. Έχει μπροστά του τον Γοργόνη. Γιώργο Παπαδάκος θα κάνει ένα σουτ για τρεις. Κακό σουτ όμως είναι. Επαναφέρει όμως την μπάλα. Προλαβαίνει και η μπάλα τώρα στον Καυκή που έχει μπροστά του τον Βούζα. Καυκής θα δοκιμάσει και αυτός για τρεις και είναι μέσα. 0-3. Οι πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι έρχονται για το Παγκράτη με τον Παναγιώτη Καυκή, τον πολύ έμπειρο Παναγιώτη Καυκή. Το μεγαλύτερο όνομα στο ρόστερ του Παγκρατίου, μπορούμε να πούμε. Το μπάσιμο εδώ του Γοργόνη που δίνει για τον Μιχαλόπουλο μέσα στη ρακέτα. Μάχεται ο Μιχαλόπουλος. Τελικά κάνει βήματα. Λίγη άδοξα και αυτή η επίθεση για τον Ίκαρο. Το λάθος από τον Κώστα Μιχαλόπουλο, η παράβαση την οποία υποπίπτει. Το 0-3 παραμένει έτσι με το τρίποντο του Καυκή. Γιώργο Παπαδάκος τώρα εκεί με τον Γοργόνη. Θα βρει την πάσα για τον Μπένο. Ο Μπένος στριφογυρίζει με το αριστερό. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 0-5. Καλό ξεκίνημα για το Παγκράτη. Αυτό το lay-up από τον Δημήτρη Μπένο. Ο Ίκαρος ακόμη δεν έχει βρει κάποιον πόντο. Δεν έχει πετύχει καλάθι στο παιχνίδι. 8,5 λεπτά για την λήξη της πρώτης περίοδου. Εδώ ο Βούζας αστόχησε και στη συνέχεια είχαμε το φάουλ επάνω στον Καυκή από τον Μιχαλόπουλο. Και είναι το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι. Πρώτο για τον Ίκαρο. Χρεώνεται στον υψηλό σωμοπαίχτη της ομάδας της Νέας Μύρνης, τον Κώστα Μιχαλόπουλο. Η επαναφορά θα γίνει από τον Χριστόπουλο. Αλλά η κατοχή τώρα αλλάζει και γίνεται για τον Ίκαρο μετά από αυτό το λάθος των παιχτών του Παγκρατίου. Έκαναν εκεί το φάουλ που χρεώθηκε στον Γιαννίκο. Το σούτ για τρεις του Μελισσουργού άστοχο. Πήρα το rebound οι φιλοξενούμενοι. Ο Καυκής τώρα. Ο Καυκής πάει από τα δεξιά και θα κάνει τον πάσιμο. Με το αριστερό αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 5 η πόντη του Καυκή στο παιχνίδι και 7 συνολικά του Παγκρατίου, το οποίο έχει ξεκινήσει με αυτό το 7-0. Ο Δορκοφίκης τώρα θέλει να απαντήσει ο Ίκαρος. Ο Δορκοφίκης βρίσκει την πάσα για τον Βούζα. Ο Βούζας έχει τον Γιώργο Παπαδάκο μπροστά του που δεν το αφήνει να περάσει. Για 3 ο Μελισσουργός, εύστοχος. Για 2 ήταν τελικά το σουτ του Μελισσουργού. Πατούσε την γραμμή, δεν ήταν για 3. 2 πόντοι έχουν μετρηθεί εδώ και στο ταμπλό του γηπέδου. Η διαφορά στους 5, 2-7, η προσπάθεια του Καυκή, ένα ακόμη καλάθι. 2-9 και ο Βούζας εδώ νευριάζει με τους συμπαίκτες του. Πιθανολογώ ότι νευρίασε προς τους συμπαίκτες του για το γεγονός ότι άφησαν εκεί τον Καυκή να κάνει την προσπάθειά του και να σκοράρει για ακόμη μια φορά στο παιχνίδι. 2-9, Μελισσουργός μέσα. 4-9 και αυτή τη φορά ήταν για 2 το σουτ του Μελισσουργού και αυτή τη φορά πατούσε γραμμή ο παίκτης του Ικάρου Νέας Μύρνης. 4-9 διαφορά στους 5. 7 και 5 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η μπάλα στα χέρια του Γιώργου Παπαδάκου από την δεξιά πλευρά. Γιώργο Παπαδάκος στην άλλη πλευρά για τον Καυκή. Σκαστή πάσα του Καυκή. Κάτω από το καλάθι εκεί η προσπάθεια του Μπένου. Υπάρχει φάουλ και είναι 2 βολές για το Παγκράτη. Φάουλ που κερδίζει ο Μπένος.
Και το φάουλ χρεώνεται και πάλι στον Μιχαλόπουλο. Είναι το δεύτερο του παίχτη του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Με το σκορ στο 4-9 έχει δύο βολές τώρα ο Δημήτρης Μπένος, παίχτης του Παγκρατίου. Μιχαλόπουλος από πολύ νωρίς φορτώνεται με δύο φάουλ, βάζει την πρώτη βολή ο Μπένος. 4-10 το σκορ. Έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Δύο στις δύο, οι βολές από τον Μπένο. 4-11. Διαφορά ανεβαίνει και πάλι στους 7. Τώρα ο Ίκαρος με τον Δορκοφίκη, ο οποίος θα δώσει στο Γοργόνη που δοκιμάζει για 3. Η μπάλα στη Στεφάνη και παίρνει ένα εύκολο rebound εκεί ο Γιαννίκος για το Παγκράτη. Εδώ ο Ίκαρος δεν μπόρεσε να μειώσει στους 4. Καυκής ψάχνει την πάσα, Δορκοφίκης ήθελε να του κλείσει εκεί το οπτικό πεδίο. Το γύρισμα εκεί του Μπένου και το φάουλ που κερδίζει και πάλι ο παίκτης του Παγκρατίου, ο Δημήτρης Μπένος. Ο οποίος δημιούργησε και πάλι πρόβλημα στην άμυνα του Ικάρου. Και είναι ξανά, λίγα δευτερόλεπτα μετά την τελευταία φορά, στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Φάουλ από τον Μελισσουργό ήταν αυτή τη φορά, το πρώτο δικό του. Ξανά στις βολές λοιπόν ο Μπένος. Θα χάσει αυτή τη φορά την πρώτη. Προηγουμένως είχε το απόλυτο 2 στις 2. Εκτελεί και την δεύτερη ο Μπένος. 1 στις 2 αυτή τη φορά για τον παίκτη του Παγκρατίου. 4-12. Τα φάουλ είναι 3 για τον Ίκαρο, 1 μόνο για το Παγκράτη. 6,5 λεπτά θέλουμε για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η πάσα του Μπούζα για τον Μελισσουργό. Ο Γοργόνης, πολύ ωραία ενέργεια από τον Διογέννη Γοργόνη. 6-12. Double score τώρα για το Παγκράτη. Μειώνει στους 6 ο Ίκαρος με αυτό το πολύ όμορφο κάρφωμα από τον Γοργόνη. Ο οποίος είναι ένας παίκτης που δίνει λύσεις για τον Ίκαρο. Εδώ τώρα κόβει την πάσα του Γιώργου Παπαδάκου. Προσπαθεί να πάρει ο Δορκοφίξ και να καταφέρει, αλλά συνέχεια χάνει από τον Μπένο. Ο Μπένος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για να δούμε εδώ τι έχει γίνει όμως. Όχι, η κατοχή είναι για τον Ίκαρο, όπως δείχνουν οι διαιτητές. Ναι, είναι φάουλ. Η μπάλα στα χέρια των παικτών της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Δεύτερο φάουλ για το Παγκράτη στο παιχνίδι, στο πρώτο δεκάλεπτο. 6-12 λοιπόν. Μέχρι στιγμής η φάση για highlight του παιχνιδιού, αυτή του Γοργόνη. Μελισσουργός. Δορκοφίκης, η πάσα για τον Βούζα μέσα στη ρακέτα ο Βούζας. Έκανε το σούτ ο αρχηγός του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Εκεί όμως υπήρξε σφύριγμα. Θα πάει στις βολές. Πάνω στην προσπάθεια, αυτό το φάουλ που του έγινε. Πρώτη φορά που παίχτης του Ικάρου πηγαίνει σε βολές. Έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 4 τώρα ο Βούζας. Εύστοχη. 7-12. Και 8-12, όντως μειώνει στους 4 ο αρχηγός του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Πλησιάζει κι άλλο η ομάδα του Φώτη Καρακώστα. Τώρα ο Γιαννίκος για το Παγκράτη. Καυκής ξέφυγε εκεί προς τη μήνα από το Βούζα. Ποστάρει τον αρχηγό του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Έδωσε για τον Χριστόπουλο που σουτάρει για 3 και θα ευστοχήσει ο Χριστόπουλος. 8-15 γίνεται το σκορ, ένα ακόμη τρίποντο για το Παγκράτη. Εδώ χωρίς να κοιτάει η πάσα του Γοργόνη στον Βούζα, πολύ όμορφη. Έπαιξε ωραία εδώ ο Ίκαρος και 10-15. Αρχίζει και ανεβαίνει λίγο ο ρυθμός τώρα του παιχνιδιού. 5-20 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Χριστόπουλος, μια πάσα για τον Γιαννίκο. Εκεί μπροστά του τον Ζούκα που έχει μπει στην πεντάδα για τους νέους Μυρνιώτες. Υπάρχει διακοπή στην φάση, σφύριγμα για φάουλ. Τέταρτο φάουλ για τον Ίκαρο. Δεν έχει να δώσει άλλα η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Από το επόμενο στέλνει το Παγκράτη σε βολές. Στην επαναφορά ο Καυκής για το Παγκράτη.
Έκοψε εκεί ο Βούζας. Νέα κατοχή για το Παγκράτη, για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Καυκής για τον Μπένο. Μέσα. Σκοράρει και πάλι ο Μπένος, εκεί κάτω από το καλάθι. 10-17. Παίζει γρήγορα τώρα ο Ίκαρος με τον Μελισσουργό. Ο Μελισσουργός ψάχνει την καλύτερη δυνατή πάσα. Τελικά δίνει πίσω στον Γοργόνη. Ο Γοργόνης θα στριφογυρίσει, θα κάνει ένα jump shoot εκεί. Πήρε το rebound ο Ζούκας, αφού αστόχησε ο Γοργόνης. Θα κάνει ένα shoot 3 πόντων από την κορυφή. Αστοχή και πάλι. Βούζας όμως. Δορκοφίκης τώρα για 3 και αυτή τη φορά θα μπει το shoot για τον Ίκαρο. 13-17. 3 πόντοι για την ομάδα της Νέας Μύρνης και διαφορά στους 4. Ο Γοργόνης έκανε ένα shoot για 2, δεν μπήκε. Έκανε ένα shoot για 3, ούτε αυτό μπήκε, ούτε σε αυτό ευστόχησε. Τελικά αυτός που ευστόχησε ήταν ο Σάβας Δορκοφίκης για 3. Τώρα ο Καυκής, πάρα πολύ έμπειρος, έχει μπροστά τον Δορκοφίκη. Η προσπάθεια του Καυκή ήθελε να περάσει μια πάσα εκεί στον Μπένο, αλλά δεν του βγήκε αυτό που ήθελε να κάνει. Και η μπάλα εκτός ορίων, εκτός τελικής γραμμής για την επαναφορά, πηγαίνει εκεί ο Ζούκας, ενώ μπαίνει και ο γραμματικός τώρα στην πεντάδα για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Θα καθίσει ο Γοργόνης στον πάγκο, παίρνει και τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του, τον Φώτη Καρακώστα. Μελισσουργός θα οργανώσει το παιχνίδι για τον Ίκαρο, θα δώσει το γραμματικό, πίεση εκεί ο Γιαννίκος, παραλίγο για να κλείψει την μπάλα. Μελισσουργός και πάλι παίρνει από τον Ζούκα. Γραμματικός τώρα, να δούμε τις εμπνεύσεις και του Γιάννη Γραμματικού, ο οποίος πάει από δεξί διάδρομο, θα δώσει έξω για τον Ζούκα. Αστοχή αυτός. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο ο Ίκαρος. Ο Καυκής τώρα. Υπάρχει φάουλ εκεί. Επάνω στην προσπάθεια του Παναγιώτη Καυκή. Και αφού είναι το πέμπτο για τον Ίκαρο, πάει σε βολές το Παγκράτη με τον Καυκή. Ο Καυκής πλέον 37 ετών, πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Έκανε όνομα στον Ηλυσιακό. Το 2003 είχε αναδειχθεί καλύτερος παίκτης της Α2 με τη φανέλα του Ηλυσιακού. Εδώ χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 13-17. Πέρασε και από Μακεδονικό, Απόλλωνα Πατρών, Πανιόνιο, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Κολοσσό, Περιστέρι, Αένιας και Φυσιάς και τελευταία ομάδα από τον Παγκράτη ήταν ο Δούκας. Μία στις δύο για τον Καυκή. 13-18. Μπαίνει και ο Βελιζιώτης στο σχήμα για τον Ίκαρο για να βγει ο Μελισσουργός. 3-42 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον Καυκή, έχει συμμετοχή και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έχει παίξει στο ULEB Cup με τον Μακεδονικό. Έχει παίξει στο Euro Cup με τον Πανιόνιο και στην Ευρωλίγκα φυσικά έχει συμμετοχές με τον Ολυμπιακό. Το lay-up του Ζούκα εδώ για το 15-18. Ο Ίκαρος μειώνει στους 3 διαφορά στο τρίποντο. Και να πούμε, ο Καυκής ενώ εδώ προσθέτει άλλους 2 πόντους στην συγκομιδή του με ωραία ενέργεια, 15-20. Το 2005 ο Καυκής πήρε σημαίνιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Σαλμερία με την Εθνική Ομάδα, την Εθνική Ελλάδος. Μια πολύ σημαντική διάκριση για τον νυν παίκτη του Παγκρατίου. Για 3 ξανά ο Δορκοφίκης. Προηγουμένως ευστόχησε, τώρα αστόχησε ο σέντερ του Ικάρου Νέας Μύρνης. Η διαφορά παραμένει στους 5. Ο Καυκής τώρα. Ο Μπένος μάχεται εκεί. Ανάμεσα σε 2 παίκτες του Ικάρου. Στη γωνία είναι ο Χριστόπουλος. Προηγουμένως ευστόχησε και το ίδιο κάνει και τώρα. 15-23. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Γιώργο Χριστόπουλο και η διαφορά πηγαίνει στους 8, μεγαλώνει. Βούζας, γραμματικός. Ζούκας. Δεν πέρασε η πάσα του Ζούκα γιατί έβαλε το πόδι εκεί ο Καυκής. Θυμίζουμε τα φάουλ 5 για τον Ίκαρο Ταχίδη συμπληρώσει. 3. Για το Παγκράτη. Θα γίνει επαναφορά τώρα την πλάγια γραμμή από τον Βούζα. 2-20 για το τέλος. Δορκοφίκης θα αφήσει τον γραμματικό. Έχει μπροστά του τον Μπένο. Γραμματικός θα δοκιμάσει για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Θα πάρει το rebound ο Χριστόπουλος. Ευστόχησε σε 2 σουτ 3 πόντων από την γωνία. Και αυτός έχει συμβάλει στο να διαμορφωθεί το σκορ στο 15-23 μέχρι στιγμής, αυτή η διαφορά των 8 πόντων. Ο Ζούκας, τώρα ο Βούζας είναι εκεί για 3. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Παίρνουν το rebound οι φιλοξενούμενοι με τον Καυκή που τώρα δεν βιάζεται.
Η ομάδα του έχει μια καλή διαφορά σε αυτό το χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Καυκής, μια ωραία σκαστή πάσα για τον Μπένο. Αυτός με το αριστερό δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ήταν εκεί ο Γιώργο Παπαδάκος όμως. Επίθεση 10 δευτερολέπτων για το Παγκράτη τώρα. Ο Καυκής με το Δορκοφίκι μπροστά του. Καυκής θα σουτάρει τελικά για 3 και θα το βάλει. Το σκορ γίνεται 15-26. Η διαφορά σε διψήφιο νούμερο. Το Παγκράτη είναι μπροστά με 11 και έχουμε time out τώρα που έχει καλέσει ο Φώτης Καρακώστας. Με την διαφορά, όπως είπαμε, στους 11, 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα θέλουμε για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Είναι εξαιρετικά εύστοχο το Παγκράτη σε αυτή την πρώτη περίοδο. Έχει ευστοχήσει και από την γραμμή των τριών πόντων και στα δίποντα έχει ένα πολύ καλό ποσοστό. Τώρα παίρνουν τις νεότερες οδηγίες οι παίκτες των δύο ομάδων, από τον Φώτη Καρακώστα, παίκτες του Πικάρου, και από τον Τζίμι Κουστένη, οι παίκτες του Παγκρατίου. Υπενθυμίζουμε 27η αγωνιστική για αυτόν τον πρώτο όμιλο στην Β' Εθνική. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, κυρίως για τον Ίκαρο, ο οποίος χρειάζεται κι άλλες νίκες για να συνεχίσει να μένει ζωντανός στην τεράστια αυτή προσπάθεια που κάνει, στην τεράστια μάχη που δίνει για την παραμονή στην κατηγορία. Είπαμε και προηγουμένως ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Ίκαρος ήταν η πρώτη υποψήφια ομάδα για να υποβιβαστεί στην τρίτη εθνική, εκεί από που ανέβηκε πέρσι στην Β'. Αλλά τώρα με τα τελευταία αποτελέσματα, με 4 νίκες, τα τελευταία 5 παιχνίδια και 3 συνεχόμενες, τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Βεβαίως χρειάζεται ακόμη πάρα πολύ δουλειά για τους παίκτες του Φώτη Καρακώστα για να πανηγυρίσουν τον πολύ δύσκολο στόχο τους στο τέλος. Το παιχνίδι συνεχίζεται και πάλι. Ο Ζούκας για τον Βούζα. Βούζας θα αφήσει στον Σπυρόπουλο που έχει μπει στην πεντάδα, είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα για τον Ίκαρο. Ο Σπυρόπουλος ξεμαρκάριστος για 3, η μπάλα στη Στεφάνη και πηδάει εκεί για το rebound ο Γιαννίκος για το Παγκράτη. Θα μπορούσε εδώ να μειώσει στους 8, ο Ίκαρος δεν τα κατάφερε. Γιώργο Παπαδάκος, ο οποίος τώρα πάει από την αριστερή πλευρά, θα βγάλει έξω. Το passing game εδώ, ο Λιτόπουλος για το Παγκράτη. Βγάζει έξω ένα shoot για 3 από τον Κούτρα, που και αυτός έχει μπει στην πεντάδα τώρα για το Παγκράτη. Ήταν άστοχο, πήρε το rebound ο Ζούκας, που δίνει τώρα στον Βούζα έξω για το γραμματικό. Σπυρόπουλος θα μπει μέσα. Ζούκας για 2 το shoot. Μέσα. 17-26. Ο Ίκαρος ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό στους 9. 14 δευτερόλεπτα έχουν μείνει για το τέλος πρώτης περίοδου. Λογικά θα τα εξαντλήσει το Παγκράτη. 10 τώρα. Ο Γιώργο Παπαδάκος κάνει την προσπάθεια. Θα σουτάρει. Δεν θα το βάλει. Παίρνει φάουλ όμως. Πήγαν να πανηγυρίσουν στον πάγκο του Παγκρατίου για καλάθι και φάουλ από τον Άκη Γιώργο Παπαδάκο. Τελικά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Έτοιμος να επιστρέψει ο Δορκοφίκης στο παιχνίδι για τον Ίκαρο και να μπει και ο Σφικάκης στην πεντάδα για το Παγκράτη, στη θέση του Λιτόπουλου μπαίνει. Και ο Δορκοφίκης στη θέση του Βούζα. Την ώρα που ο Γιώργο Παπαδάκος είναι στη γραμμή των ελευθερών βολών, 3 δευτερόλεπτα έχουν μείνει και 3 δέκατα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Μέσα η πρώτη βολή από τον Γιώργο Παπαδάκο. Το σκορ γίνεται 17-27. Αλλά δεν θα βάλει τη δεύτερη ο παίκτης του Παγκρατίου. Πετάει την μπάλα από μακριά ο Βελιζιώτης. Δεν θα ευστοχίσει. 17-27. Αυτό είναι το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ένα εξαιρετικά εύστοχο Παγκράτη. Ένα Παγκράτη με πολύ καλή επιθετική λειτουργία. Βάζει 27 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Βάζει δύσκολα από το ξεκίνημα στον Ίκαρο. Η διαφορά είναι στους 10. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο.
Όλα σχεδόν έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, 17-27. Ο Ίκαρος, ο οποίος θέλει σε αυτή τη δεύτερη περίοδο να μειώσει την διαφορά, θέλει να μπει δυνατά. Ο Ίκαρος, ο οποίος θέλει σίγουρα να βελτιώσει το ποσοστό του στο σκοράρισμα. Είχε αρκετά άστοχα σούτ η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Γι' αυτό έχει διαμορφωθεί και αυτό το συν 10 τώρα για το Παγκράτη. Πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο για την Αθηναϊκή ομάδα και για τρεις ευστοχή. Όχι, ήταν για δύο τελικά. Ο Κούτρας, 17-29. Πατούσε τελικά γραμμή ο Κούτρας. Ο Γιώργο Παπαδάκος, ο Λιτόπουλος, ο Κούτρας, ο Γιαννίκος και ο Χριστόπουλος είναι στην πεντάδα για το Παγκράτη στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου. Ο γραμματικός που τρέχει την μπάλα, ο Βούζας, που έγινε αποδέκτης της. Ο Σπυρόπουλος, ο Ζούκας και ο Βελιζιώτης είναι στην πεντάδα για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Δεν τα κατάφερε εκεί ο Ζούκας, τελείωνε εκεί ο χρόνος. Μια μακρινή πάσα για τον Λιτόπουλο που δεν θα σκοράρει. Αλλά εκεί πήρε το rebound ο Γιαννίκος, ο οποίος ούτε αυτός σκοράρει. Αλλά στην συνέχεια, με δεύτερη προσπάθεια, θα κάνει το 17-31. Και η διαφορά μεγαλώνει. Τώρα πηγαίνει στους 14. Έχει μπει με ένα 4-0, έχοντας κάνει ένα 4-0 το Παγκράτη. Εδώ ο Σπυρόπουλος θα κάνει βήματα. Ένα λάθος από πλευράς Ικάρου. Ο Ίκαρος που δεν θα πάρει τίποτα και από αυτή την επίθεση. Πηγαίνει για την επαναφορά από την πλάγια γραμμή ο Άκης Γιώργο Παπαδάκος για τους φιλοξενούμενους. Κούτρας τώρα. Τα πράγματα δεν έχουν ξεκινήσει καλά για τον Ίκαρο σε αυτό το παιχνίδι. Ακόμη όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Από τη γωνία ο Κούτρας θα ευστοχίσει και εδώ το Παγκράτη. 17-34. Διπλό σκορ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Η διαφορά στους 17. Γραμματικός. Από την baseline πήγε ο Ζούκας. Έχουμε σφύριγμα εκεί. Το φάουλ αυτό που παίρνει ο Ζούκας είναι το πρώτο στην δεύτερη περίοδο. Η διαφορά λοιπόν στους 17. Το Παγκράτη έχει χτίσει πλέον μια πάρα πολύ καλή διαφορά. Έχει ξεφύγει αρκετά από τον Ίκαρο. Γραμματικός. Περνάει τσικαστή πάσα για τον Δορκοφίκη. Ο Δορκοφίκης για τον Ζούκα. Θα σουτάρει για τρεις. Η μπάλα στη Στεφάνη. Τρέχει για το rebound εκεί. Πηδάει για το rebound ο Δορκοφίκης. Τελικά οι φιλοξενούμενοι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή με τον Χριστόπουλο τώρα. Δεν μπαίνουν τα σούτ για τον Ίκαρο τουλάχιστον μέχρι τώρα. Ο Ίκαρος, ο οποίος είναι μια ομάδα που στα τελευταία παιχνίδια και γενικότερα στα παιχνίδια με τον Φώτη Καρακώστα στα περισσότερα έχει απελευθερωθεί επιθετικά σε σχέση με τα όσα μας είχε δείξει σε προηγούμενα παιχνίδια. Εδώ προσπάθησε ο Γοργόνης με τον Ζούκα, δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν την μπάλα εντός ορίων. Σε αντίθεση λοιπόν με τα όσα μας είχε δείξει στο ξεκίνημα της χρονιάς, πριν την έλευση του Φώτη Καρακώστα στην τεχνική ηγεσία, ο Ίκαρος έχει απελευθερωθεί επιθετικά. Στα τελευταία παιχνίδια έβλεπε τα σουτ να μπαίνουν. Την επιθετική του επίδοση να βελτιώνεται, να μεγαλώνει. Εδώ άστοχο αυτή τη φορά το σουτ για τρεις. Για λογαριασμό του Παγκρατίου. Το rebound για τον Ίκαρο με τον Σπυρόπουλο. Δεν το έχουμε δει όμως αυτό μέχρι στιγμής. Να δούμε την συνέχεια. Ο Διογέννης Γοργόνης θα περάσει την μπάσα για τον Δορκοφίκη. Αυτός πάει από την baseline. Δεν υπάρχει καλάθι όπως λένε οι διαιτητές. Διαιτητικό δίδυμο οι κύριοι Στρέμπας και Παπαφωτίου. Σε περίπτωση που παραλείψαμε να το αναφέρουμε. Ο Δροκοφίκης κέρδισε το δεύτερο φάουλ για το Παγκράτη, αλλά δεν ήταν πάνω στην προσπάθεια. Η επαναφορά έγινε από τον Γοργόνη. Δύο τα φάουλ του Παγκρατίου, κανένα ακόμη για τον Ίκαρο. 7 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Θα ευστοχίσει εδώ ο γραμματικός. 19-34. Η πρώτη πόντη για τον Ίκαρο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έρχονται μετά από 3 λεπτά παιχνιδιού. Έμεινε για πάρα πολλή ώρα χωρίς πόντο ο Ίκαρος. Τώρα ο Γιώργο Παπαδάκος. Λιτόπουλος εκεί ποστάρει τον Δορκοφίκη. Έχασε την μπάλα αλλά τρέχει εκεί ο Κούτρας που θα δώσει τώρα στον Χριστόπουλο. 3 δευτερόλεπτα για τον Παγκράτη. Πρέπει να βιαστεί ο Χριστόπουλος. Κάνει ένα σουτ για τρεις. Υποπίεση κιόλας.
υπό την πίεση και του χρόνου, αλλά και των δύο παιχτών του Ικάρου που έσπευσαν επάνω στον Γιώργο Χριστόπουλο. Ας το έχισε. 19-34. Η διαφορά είναι στους 15 αυτή τη στιγμή, παραμένει μεγάλη. Σκαστή πάσα του γραμματικού για τον Δορκοφίκη. Ο Δορκοφίκης στον Γοργόνη που θα δοκιμάσει το σούτ για 2. Θα ευστοχίσει τελικά. 21-34. Ρίχνει κι άλλο την διαφορά η ομάδα της Νέας Σμύρνης. Θέλει να πιέσει τώρα περισσότερο, θέλει να τρέξει περισσότερο για να την ροκανίσει ακόμη πιο πολύ. Γιώργο Παπαδάκος έχει μπροστά του τον Γοργόνη. Την ψηλή πάσα έψαξε για τον Λιτόπουλο, την βρήκε. Ο Λιτόπουλος εκεί ανάμεσα σε δύο παίχτες του Ικάρου. Υπάρχει το φάουλ. Και θα πάει στις βολές ο Γιώργος Λιτόπουλος. Το πρώτο φάουλ για τον Ίκαρο, αλλά στέλνει σε βολές το Παγκράτη, γιατί έγινε πάνω στην προσπάθεια του Λιτόπουλου. ...21-35. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο παίκτης του Παγκρατίου. Ακριβώς 6 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα χάσει τη δεύτερη όμως, θα πάρει το rebound εκεί ο Δορκοφίκης. Γραμματικός. Από τον Δορκοφίκη η μπάλα φτάνει στον Γοργόνη. Ο Γοργόνης κάνει μια ψηλή πάσα για τον Δορκοφίκη. Αυτός θα σκοράρει, θα τελειώσει τη φάση ωραία. 23-35. Ο Ίκαρος έχει τη διαφορά στους 12. Να δούμε αν θα μπορέσει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Ο Χριστόπουλος τώρα θα βρει τον Γιώργο Παπαδάκο. Αυτός θα κάνει την περιστροφή. Θα δώσει έξω για τον Κούτρα. Θα δοκιμάσει για τρεις ο Κούτρας. Στη Στεφάνη και το rebound από τον Σπυρόπουλο. Ο Σπυρόπουλος έχει στα αριστερά του τον γραμματικό τώρα. Πήρε φάουλ. Ο πρώην παίχτης του Απόλλωνα Σμύρνης. Φετινή μεταγραφή για τον Ίκαρο. Τρίτο φάουλ για τον Παγκράτη πάντως στην δεύτερη περίοδο. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Καυκής. Το φάουλ το έκανε ο Χριστόπουλος. Ο Γοργόνης. Γραμματικός. Πήγε να περάσει μια ψηλή πάσα για τον Δορκοφίκη. Δεν ήταν όμως καλή. Και έτσι τώρα η κατοχή για το Παγκράτη με τον Καυκή. Εδώ ένα λάθος από τον γραμματικό που είχε χρόνο πάντως να σκεφτεί καλύτερα. Είχε πάνω από 10 δευτερόλεπτα επίθεση ο Ίκαρος. Τώρα 5 δευτερόλεπτα για το Παγκράτη. Ο Καυκής πρέπει να βιαστεί, θα κάνει ένα σούτ για 2. Άστοχος και παίρνει το rebound ο Ζούκας. Ο Ζούκας για τον Γοργόνη. Ο Ίκαρος έχει την ευκαιρία είτε να ρίξει διαφορά στους 10 είτε στους 9. Αν ευστοχίσει σε τρίποντο. Τελικά για 2 ο Ζούκας και 25-35. Η διαφορά πέφτει στους 10 και time out αυτή τη φορά. Που έχουμε για το Παγκράτη. 4 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 17. Αυτή ήταν η υψηλότερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, για το Παγκράτη πάντα. Τώρα έχει πέσει στους 10. Το Παγκράτη διατηρεί ένα καλό προβάδισμα, αλλά ακόμη έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ο Ίκαρος αυτή τη στιγμή την έχει ρίξει στους 10. Θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια. Ο Ίκαρος γενικότερα είναι μια ομάδα πάρα πολύ μαχητική. Δεν τα παρατάει. Έχει φανεί στα περισσότερα από τα παιχνίδια του και έχει φανεί γενικότερα και από το γεγονός ότι ενώ οι περισσότεροι τον είχαν ξεγραμμένο σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, τώρα μάχεται στα ίσια για την παραμονή του. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο στόχος της παραμονής για όλες τις ομάδες, αφού πέφτουν 4. Είπαμε, συμμετέχουν σε αυτή τη μάχη το Παγκράτη, η Κόρινθος, η Δάφνη Δαφνίου, η Κηφισιά, το Κοροπή, ο Πανελληνιακός, ο Ζωγράφου. Ο Ίκαρος αν πάρει αυτό το παιχνίδι, βέβαια τώρα είναι πίσω με 10, θα πρέπει να κάνει τη δική του υπέρβαση για να τα καταφέρει. Θα έχει φτάσει ένα βήμα ακόμη πιο κοντά στον στόχο του. Είπαμε, παίζει με την Κόρινθο εκτός έδρας, την επόμενη αγωνιστική. Και τις τελευταίες διαγωνιστικές παίζει με ομάδες που θεωρητικά θα είναι αδιάφορες. Τον Πρωτέα Βούλας και τον Πανερυθραϊκό. Τον Πρωτέα μέσα και τον Πανερυθραϊκό τον έχει έξω. Καυκής περνάει την μπάσα για τον Μπένο. Θα στοχίσει αυτός, αλλά από τον γραμματικό η μπάλα βγαίνει έξω.
Κατοχή για το Παγκράτη. Οι φιλοξενούμενοι έχουν 9 δευτερόλεπτα. Μπένος για τον Καυκή. Ωραία πάσα του Καυκή για τον Μπένο. Εκεί το κόψιμο, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Δορκοθήκη επάνω στον Μπένο. Δεύτερο φάουλ του Δορκοφίκη, ο οποίος τα λέει τώρα εκεί με τον Μπένο. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει κάπως και ο Καυκής με την μεγάλη εμπειρία του. Ο Μπένος, η ουσία είναι ότι ο Μπένος πάει σε βολές. Ο Δορκοφίκης προφανώς δεν συμφωνεί με την απόφαση αυτή των διαιτητών. Θεωρεί ότι έκανε ένα κόψιμο στα ίσια επάνω στον Δημήτρη Μπένο, που τώρα είναι στην γραμμή των βολών και έχει την ευκαιρία να πάει τη διαφορά στους 12. Θα χάσει όμως την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. 25-36 το σκορ τώρα. 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Ίκαρος τώρα με τον Γοργόνη. Η μπάλα στα χέρια του γραμματικού. Έχει 10 δευτερόλεπτα η ομάδα της Νέας Μύρνης. Ζούκας κάνει τον πάσιμο, όλη την προσπάθεια μόνος του και τελειώνει την φάση. 27-36 από όμορφη ενέργεια του Ανδρέα Ζούκα. Καυκής για το Παγκράτη τώρα. Βρίσκει με ψηλή πάσα τον Μπένο. Αυτός δεν θα σκοράρει. Σπυρόπουλος. Γρήγορο παιχνίδι για τον Ίκαρο στον ευνηδιασμό. Συνεργασία ωραία. Σπυρόπουλος, Γοργόνης και Ζούκας που τελειώνει μία ακόμη φορά την φάση. 29-36. Πλησιάζει ακόμη περισσότερο ο Ίκαρος τώρα προς το τέλος της δεύτερης περίοδου. Στους 7 η διαφορά. Γιώργο Παπαδάκος έχει μπροστά του τον Γοργόνη, πάει ο Σπυρόπουλος εκεί για βοήθεια, για το pressing. Γιώργο Παπαδάκος θα κάνει τελικά το σουτ και θα ευστοχίσει. 29-38. Πίεσε εδώ ο Ίκαρος, προσπάθησαν να κλέψουν την μπάλα από τα χέρια του Γιώργο Παπαδάκου. Δεν τα κατάφερε κανείς όμως και ευστόχισε ο παίκτης του Παγκρατίου. Γραμματικός τώρα με τον Μπένο αντίπαλο, θα βρει τον Δορκοφίκη από τα δεξιά. Δορκοφίκης τώρα μπαίνει μέσα. Δορκοφίκης περνάει την ωραία πάσα για τον Ζούκα. Ένα ακόμη καλάθι από τον Ζούκα. Πρέπει να είναι το τρίτο συνεχόμενο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. 31-38. Η διαφορά και πάλι στους 7. Ο Ίκαρος που σε αυτά τα τελευταία λεπτά βρίσκει ρυθμό σε αυτές τις τελευταίες φάσεις στην επίθεση. Εδώ υποπίπτει σε παράβαση ο Γιώργο Παπαδάκος. Βήματα και θα έχει την ευκαιρία η ομάδα της Νέας Μύρνης να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Θα καθίσει ο Σπυρόπουλος στον πάγκο. Έχει περάσει ο Μελισσουργός και είναι ο Γοργόνης στην τελική γραμμή για να δώσει την συνέχεια. Θα βρει τον Ζούκα, ο οποίος είναι ζεστός. Όσον αφορά το σκοράρισμα στις τελευταίες φάσεις. Δορκοφίκης με αντίπαλο τον Μπένο. Με το δεξί δεν θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εκεί ο Χριστόπουλος. 2-19 έχουν μείνει για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου πάντα. Γιαννίκος θα αφήσει στον Καυκή. Ο Καυκής με το δεξί σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. ...31-40. Δύο ακόμη πόντι από τον Παναγιώτη Καυκή, που κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο και γενικότερα το Παγκράτη. Επιθετικά είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα του Τζίμι Κουστένη. Θα εκτελέσει και τη συμπληρωματική βολή ο Καυκής. Και η διαφορά στους 10 ξανά, 31-41. Μελισσουργός τώρα. Η σκαστή πάσα για τον Δορκοφίκη που έχει αντίπαλο τον Μπένο. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Μπένος. Δεν μετράει ό,τι και αν έγινε στη συνέχεια από τον Δορκοθήκη. Είναι το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Μπένου. Θα περάσει το παιχνίδι τώρα ο Φάσουρας, ο ξένος Φάσουρας νούμερο 15, και θα καθίσει ο Μπένος στον πάγκο. Τέταρτο ομαδικό για το Παγκράτη. Από το επόμενο ο Ίκαρος πάει σε βολές. Ο Ίκαρος έχει 3 φάουλ. Ο Γοργόνης
Σουτ για 3 από τον Γοργόνη. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Άτυχος ο Ίκαρος σε αυτή την φάση. Το rebound για τους φιλοξενούμενους. Κατεβάζει ο Καυκής. 1.42 για τέλος του ημιχρόνου. Καυκής κάνει όλη την προσπάθεια μόνος του. Το μπάσιμο. Τελείωμα με το αριστερό. 31-43. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Παναγιώτη Καυκή. Έκανε τη διείσδυση εκεί. Ο Ζούκας θα δώσει την πάσα για τον Ορκοφή και αυτός θέλει να βγει έξω για να σουτάρει για τρεις. Τελικά μπαίνει ξανά μέσα. Περνάει ωραία πάσα για τον Ζούκα. Δεν θα πετύχει αυτό στο καλάθι. Και τώρα μια μακρινή πάσα και θα τελειώσει τη φάση ο Γιαννίκος. Πιάστηκε στον ύπνο εδώ ο Ίκαρος. Το σκορ γίνεται 31-45. Η διαφορά στους 14. Το time out που παίρνει ο Φώτης Καρακώστας. Γιατί έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του στα τελευταία αυτά, στις τελευταίες αυτές φάσεις. Διαφορά έχει ανέβει και πάλι, στους 14 έχει πάει. Ο Ίκαρος προηγουμένως την έριξε στους 7. Μια διαφορά που έφτασε και τους 17 νωρίτερα, θυμίζουμε. Αλλά το Παγκράτη έχει βρει ξανά τρόπο να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Ίκαρος δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στις επιθέσεις του στις τελευταίες φάσεις. Το Παγκράτη βρίσκει τρόπο να σκοράρει. Είτε με σούτ για τρεις, είτε με σούτ εντός παιδιάς, είτε με προσωπικές έτσι, ενέργειες πολύ όμορφες όπως αυτή που είδαμε του Καυκή προηγουμένως. Και έχει φτάσει τους 45 πόντους και ακόμη δεν έχει κλείσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουμε 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για το τέλος. Σε υψηλά επίπεδα σκορέσματος για την ώρα η αθηναϊκή ομάδα. Ο Ίκαρος προσπαθεί να την ακολουθήσει όσο μπορεί. Το Παγκράτη αν πάρει και τέταρτη σερή νίκη θα φτάσει, θα φτάσει στις 12 νίκες. Το ρεκόρ του θα βελτιωθεί στο 12-15. Το Παγκράτη που θεωρητικά θέλει 2 νίκες, θα τα πούμε και συνέχεια, για να σωθεί. Αλλά ενδεχομένως να του φτάνει και μία στις τελευταίες αγωνιστικές που απομένουν. Πιέζεται εκεί ο Μελισσουργός. Τελικά έχουμε φάουλ. Σε ποιον έχει χρεωθεί τώρα? Στον Καυκή, στον Κούτρα. Στον Κούτρα έχει χρεωθεί. Η ουσία είναι ότι ο Ίκαρος πάει σε βολές, γιατί είναι το 5ο φάουλ του Παγκρατίου. Ο Μελισσουργός είναι στην γραμμή των βολών. 1 λεπτό. Και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος. Χάνει την πρώτη βολή όμως ο Μελισσουργός. Παραμένει το 31-45. Μελισσουργός στην δεύτερη του ευκαιρία. Θα ευστοχίσει. 32-45. Διαφορά 13. Μπαίνει ο Δαρμογιάννης στην πεντάδα για τον Ίκαρο. Πρώτη του εμφάνιση στο παιχνίδι. Του Χρήστου Δαρμογιάννη με το νούμερο 13 θα καθίσει ο Δορκοφίκης στον πάγκο. Τώρα ο Κούτρας για τον Γιώργο Παπαδάκο. 55 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος δεύτερης περίοδου. Κούτρας θα πάρει το φάουλο Καυκής από τον Μελισσουργό. Τα δύο πεντάρια εκεί που μονομάχησαν στην προσπάθεια του Μελισσουργού να πιέσει. Ο Ίκαρος είχε να δώσει φάουλο, ήταν το τέταρτο αυτό. Από το επόμενο τον Παγκράτη πάει σε βολές. Ο Καυκής είναι και στην, εκεί στην επαναφορά. Ο Γιώργο Παπαδάκος. Ποστάρει τον Σπυρόπουλο. Έξω η μπάλα. Θα κάνει όμως τον πάσιμο ο Γιαννίκος. Πήγε να περάσει την πάσα εκεί. Δεν μπόρεσε να συνοηθεί σωστά με τον Φάσουρα. Η μπάλα κατέληξε εκτός τελικής γραμμής. Δεν πήρε κάτι από αυτή την επίθεση στον Παγκράτη. Το 32-45 παραμένει. Τώρα ο Μελισσουργός για τον Ίκαρο. 35 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Από μία επίθεση για την κάθε ομάδα λογικά. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ίκαρο. Γραμματικός. Ξέφυγε από τους αντιπάλους του, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και τώρα 15 δευτερόλεπτα όλα για το Παγκράτη. Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Καυκής θέλει να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του για το πρώτο ημίχρονο. Σκρινάρει εκεί ο Φάσουρας. Καυκής πάει όλη την προσπάθεια μόνος του. Δεν θα σκοράρει. Εκεί πήρε τελικά το rebound ο Βούζας. Πετάει την μπάλα πολύ μακριά. Δεν θα βρει
Στόχο ήταν και πολύ δύσκολο άλλωστε. Και έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο 32-45. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχε πρωταγωνίστρια την ομάδα του Παγκρατίου. Χειροκροτήματα από τον κόσμο που έχει έρθει στο Αρτάκης για την προσπάθεια και των δύο ομάδων. Ο Ίκαρος βρέθηκε πίσω ακόμη και με 17 πόντους. Προσπάθησε να ροκανίσει την διαφορά. Προσπαθεί να ακολουθήσει όσο γίνεται το ρυθμό του Παγκρατίου. Μείωσε μέχρι τους 7. Τώρα η διαφορά στα τελευταία λεπτά ανέβηκε και πάλι, έχει πάει στους 13. Ο Ίκαρος θα πρέπει να παρουσιαστεί βελτιωμένος, να βελτιώσει την επίδοσή του στο σκοράρισμα στο δεύτερο ημίχρονο για να προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στο Παγκράτη και να το πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Θα έχει ενδιαφέρον αρκετό το δεύτερο ημίχρονο. Το παρακολουθείτε από το NSTV, αυτό το ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι του Ικάρου Νέας Μύρνης, αυτό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Πάμε στο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε περίπου 13 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο αυτού του πολύ ενδιαφέροντος αγώνα.
Επιστρέψαμε στην ζωντανή μας περιγραφή εδώ πάντα από το κλειστό γήπεδο Αρτάκης στην Νέα Σμύρνη. Ίκαρος Νέα Σμύρνη στη Παγκράτη, παιχνίδι για την 27η αγωνιστική στον πρώτο της Β' Εθνικής. 32-45 αυτή τη στιγμή το σκορ, έτσι όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο μετά τα όσα παρακολουθήσαμε. Το Παγκράτη είχε μια εξαιρετική επιθετικά επίδοση στο πρώτο ημίχρονο, έφτασε τους 45 πόντους. Αρκετά υψηλό ποσοστό ευστοχίας και στα σούτ τριών πόντων και στα σούτ εντός παιδιάς. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον Ίκαρο, ο οποίος έμεινε χαμηλά στο σκοράρισμα. 32 πόντους πέτυχε η ομάδα του Φώτη Καρακώστα. Κάτι που φυσικά θέλει να αλλάξει, θέλει να βελτιώσει εν ώψη του δεύτερου ημιχρόνου που ξεκινάει τώρα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, κυρίως για τον Ίκαρο που παίζει με την πλάτη στον τοίχο εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές σε αυτή τη μεγάλη μάχη για την παραμονή. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από τρεις σερί νίκες, θέλουν να τις κάνουν τέσσερις σε αυτήν την αναμέτρηση. Μία από τις δύο που θα φύγει με το ρόσφυλλο αγώνα θα κάνει τέσσερις τις συνεχόμενες τις νίκες. Αυτή τη στιγμή μπροστά το Παγκράτη με 13 πόντους και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τον Ίκαρο στην πρώτη επίθεση. Ο Ίκαρος ο οποίος έχει στην πεντάδα το Βελιζιώτη, το Γραμματικό, το Δορκοφίκη, το Ζούκα και τον Βούζα. Το Παγκράτη έχει Μπένο, Χριστόπουλο, Καυκή, Γιαννίκο και Γιώργο Παπαδάκο. Η πρώτη επίθεση για τον Ίκαρο με τον Δορκοφίκη να κάνει την πάσα για τον Ζούκα και ο Ζούκας να ευστοχεί για το 34-45. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ίκαρο από τον Ανδρέα Ζούκα, ο οποίος είχε μια καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Βοήθησε τον Ίκαρο να διατηρηθεί όσο μπορούσε κοντά στην ομάδα του Παγκρατίου με συνεχόμενα καλάθια του. Τώρα ευστοχή στο πρώτο σουτ για τους γηπεδούχους στην τρίτη περίοδο. Επαναφορά από τον Χριστόπουλο από την πλάγια γραμμή. Τώρα ο Μπένος περιμένει τον Γιώργο Παπαδάκο, ο οποίος γίνεται κάτοχος της μπάλας. Γιώργο Παπαδάκος προς στιγμή εκεί μπερδεύτηκε. Έχει μπροστά του το Δορκοφίκη. Τελικά στη λήξη σχεδόν του χρόνου θα κάνει ένα σουτ για τρεις που ευστοχεί. 34-48. Ένα τρίποντο από τον Άκη Γιώργο Παπαδάκο από πάρα πολύ μακριά. Είχε 4 δευτερόλεπτα το Παγκράτη για να εκδηλώσει επίθεση. Τώρα ο Βούζας να δούμε το δικό του σουτ για τρεις. Άστοχο. Και ο Γιάννικος εκεί αφήνει την μπάλα να καταλήξει έξω και προτίμησε να κάνει ένα σούτ από την θέση που βρισκόταν ο Γιώργος Παπαδάκος και να ευστοχίσει 34-48. Η πρώτη πόντη για το Παγκράτη στην τρίτη περίοδο έρχονται από αυτό το φοβερό τρίποντο από τον Γιώργο Παπαδάκο. Η ψηλή πάσα για τον Μπένο δεν είναι η καλύτερη δυνατή, δεν μπόρεσε να διατηρήσει στην κατοχή του την μπάλα ο Μπένος. Τελικά η μπάλα τώρα για τον Ίκαρο. Με τον Βελιζιώτη στην επαναφορά. Η διαφορά στους 14. 17-27 έλεξε το πρώτο δεκάλεπτο. 32-45 τώρα. 32-45 το δεύτερο δεκάλεπτο. 34-48 τώρα. Καλάθι δύο πόντων από τον αρχηγό του Ικάρου Νέα Σμύρνη, τον Βούζα, και 36-48 στο ξεκίνημα αυτό της τρίτης περίοδου. Η προσπάθεια εκεί από τον Καυκή δεν θα ευστοχίσει. Τώρα ο Ίκαρος θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Ο Βελιζιώτης θα δώσει την πάσα για τον Ζούκα. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη όμως ευστοχεί ο Ανδρέας Ζούκας. 38-48. Εδώ έπαιξε γρήγορα ο Ίκαρος. Βγήκε στην κόντρα. Και ο Ζούκας έστω και με δεύτερη προσπάθεια μείωσε τη διαφορά στους 10. Τώρα ο Γιαννίκος ψάχνει τον Καυκή, τον πιέζει εκεί ο Βελιζιώτης. Ο Καυκής βρήκε την πάσα για τον Μπένο, δεν μετράει το καλάθι όμως του Μπένου. Το φάουλ έχει γίνει χαμηλά όπως χαρακτηριστικά δείχνουν οι διαιτητές. Και έτσι θα πάει στην τελική γραμμή για την επαναφορά εκεί. Ο Καυκής είναι το δεύτερο φάουλ για τον Ίκαρο στο τρίτο δεκάλεπτο. Δεν έχει ακόμη φάουλ το Παγκράτη. Ο Καυκής ξαναπήρε την μπάλα από τον Γιαννίκο.
καυκής εκεί με τον Ζούκα. Ο Ζούκας προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα, τελικά κάνει φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Ίκαρο. Στα 7,5 λεπτά από την λήξη και της τρίτης περίοδου. Επαναφορά τώρα την πλάγια γραμμή για τον Καυκή. Η διαφορά πάντα στους 10. Γιώργο Παπαδάκος. 8 δευτερόλεπτα για τον Παγκράτη. Έβαλε ένα απίστευτο τρίποντο το προηγούμενο ο Γιώργος Παπαδάκος. Πάει να κάνει το ίδιο, αλλά θα αστοχίσει αυτή τη φορά. Παίρνει το rebound ο Μπένος εκεί όμως. Η σκαστή πάσα για τον Γιαννίκο. Γιαννίκος το σκέφτηκε για 3 από την κορυφή. Τελικά έχει κάνει βήματα εκεί επάνω και στην πίεση του Δορκοφίκη. Ο Γιώργος Παπαδάκος πήγε να βάλει ένα ακόμη φοβερό τρίποντο προηγουμένως. Αλλά δεν τα κατάφερε. Και έτσι αυτό το 38-48 παραμένει. Τώρα ο Βελιζιώτης με την μπάλα στην κατοχή του. Θυμίζουμε πάντα ο Ίκαρος έχει ρεκόρ 9-17, 9-17 ήττες. Το Παγκράτη 11-15. Στις δύο νίκες είναι η διαφορά των δύο ομάδων. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές, είπαμε προηγουμένως, που συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη μάχη για την σωτηρία, για την παραμονή στην Β' Εθνική. Πρώτο φάουλ για τον Παγκράτη θα γίνει εδώ, στην τρίτη περίοδο. Ετοιμάζεται να μπει ο Γιώργος Λιτόπουλος για τους φιλοξενούμενους. Τώρα ενσωματώνεται στην πεντάδα του Παγκρατίου. Θα βγει ο Μπένος που τα λέει εκεί με τον προπονητή του. Επαναφορά από τον Βούζα. Για να δούμε αν μπορεί να ρίξει κι άλλο τη διαφορά ο Ίκαρος. Δορκοφίκης θα βρει τον Ζούκα. Το σκέφτηκε για τρεις, τελικά το κάνει ο Ζούκας, αλλά η μπάλα Στεφάνη και παίρνει το rebound ο Λιτόπουλος. Τώρα ο Καυκής. 6 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καυκής βάζει την πλάτη του εκεί στον Βούζα. Πάντα ο Καυκής. 7 δευτερόλεπτα για το Παγκράτη, τελικά φάουλ. Το κερδισμένο φάουλ του Καυκή το κάνει ο Βούζας. Δεύτερο προσωπικό για τον Βούζα. Τέταρτο ομαδικό για τον Ίκαρο. Που αρκετά νωρίς έχει 4 ομαδικά ο Ίκαρος. Ξανά η μπάλα εδώ για το Παγκράτη. Έχει 3 φάουλ ο Ζούκας για τους Νεοσμυρνιώτες. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα του Γιώργου Παπαδάκου. Βγάζει έξω. Ο Χριστόπουλος θα κάνει ένα σουτ για 3. Τελικά θα πάρει το rebound ο Ζούκας. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Και ο Ζούκας είναι αυτός που θα πάρει τώρα το φάουλ. Λέγαμε ότι ο Ζούκας έχει 3 φάουλ για τον Ίκαρο. Είναι ο παίκτης που έχει τα περισσότερα για την ώρα. Και 3 έχει και ο Μπένος, το άλλο 14, για το Παγκράτη. Τώρα το φάουλ το κάνει ο Κούτρας, είναι το δεύτερο προσωπικό δικό του. Και δεύτερο ομαδικό για το Παγκράτη. Ο Ζούκας είναι για 3 το σουτ και είναι εύστοχο. 41-48, η διαφορά πέφτει στους 7. Στους 7 έχει ρίξει και προηγουμένως τη διαφορά ο Ίκαρος, όταν και πάλι είχε πάρει ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα το Παγκράτη. Για να δούμε τι θα γίνει, έχει πολύ δρόμο ακόμη το παιχνίδι. Έχουμε δει πάρα πολλά συναρπαστικά παιχνίδια, μεταδίδοντας όλη την φετινή χρονιά τα εντός έδρας παιχνίδια του Ίκαρου Νέας Μύρνης. Αυτό προσπαθώντας Β' Εθνικής, εδώ γίνεται το 41-50 για τους φιλοξενούμενους και τώρα κατεβάζει ο Βελιζιώτης την μπάλα για τους Νεοσμυρνιώτες. Δεν υπάρχει συνέχεια, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ τώρα στον Χριστόπουλο. Έχει δοθεί, για να δούμε. Ναι, είναι το δεύτερο και για τον Χριστόπουλο. Τρίτο φάουλ για τον Παγκράτη, επαναφορά από τον γραμματικό Δορκοφίκης. Βελιζιώτης τώρα. 8 δευτερόλεπτα για τον Ίκαρο. Ο Βελιζιώτης ψάχνει την πάσα για τον Δορκοφίκη, την κάνει σκαστή. Ο Δορκοφίκης εκεί με το δεξί δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση ο Δορκοφίκης. Η διαφορά παραμένει στους 9. Καυκής για τον Παγκράτη. Βάζει πλάτη τον Βούζα και πάλι, τον αρχηγό του Ικάρου. 10 δευτερόλεπτα για το Παγκράτη. Υψηλή πάσα για τον Λιτόπουλο. Με τη βοήθεια του ταμπλό σκοράρει ο Γιώργος Λιτόπουλος. 41-52. Ο Ίκαρος μείωσε προηγουμένως στους 7, αλλά και πάλι το Παγκράτη βρίσκει τον τρόπο να ξεφύγει. Διαφορά στους 11, γραμματικός για 3. Άστοχος, δεν έχει πάρει μπροστά και ο γραμματικός για τον Ίκαρο, τουλάχιστον για την ώρα σε αυτό το παιχνίδι. Ο καλύτερος σουτέρ της ομάδας. Ο γραμματικός ο οποίος είχε περάσει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος, όταν πήρε μπροστά ήρθαν και οι νίκες για τον Ίκαρο, τα μαζεμένα θετικά αποτελέσματα.
τώρα η ομάδα της Νέας Μύρνης χρειάζεται και τον Γιάννη Γραμματικό να βελτιωθεί. Να ο Γραμματικός τώρα για δύο. Άστοχος και πάλι. Παίρνει το rebound όμως εκεί ο Δορκοφίκης. Ο Δορκοφίκης βγήκε νικητής ανάμεσα σε τρεις παίχτες του Παγκρατίου. Πήδηξε ψηλότερα από όλους. Και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ εκεί. Τα φάουλ είναι... ήτανε τέσσερα για τις δύο ομάδες. Τώρα γίνεται το πέμπτο για το Παγκράτη. Και ο Δορκοφίκης πάει σε βολές. Ο Δορκοφίκης με το πείσμα του πήρε κέρδος. Ένα φάουλ. 4 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκόρ 41-52. Ο Δορκοφίκης θέλει να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά χάνει την πρώτη βολή. Έτοιμος να εκτελέσει την δεύτερη, θα την βάλει. 42-52. Πιέζει ο Γραμματικός τώρα τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος θα βρει τον Τζάτζα που έχει περάσει τώρα στην πεντάδα για το Παγκράτη με το νούμερο 10. Τζάτζας στον Γιώργο Παπαδάκο. Αυτός θα κάνει την διείσδυση. Θα κάνει βήματα. Παράβαση εδώ για το Παγκράτη. Δεν υπήρξε κάτι με μεμπτό από πλευράς Ικάρου. Την παράβαση την κάνει εδώ ο Γιώργο Παπαδάκο στην προσπάθειά του για την διείσδυση. Δεν μπόρεσε να πάρει κάτι καλό το Παγκράτη από αυτή την επίθεση. Ο Γιώργο Παπαδάκος, ο οποίος ήρθε το περσινό καλοκαίρι στο Παγκράτη, όπως και οι περισσότεροι παίχτες από το ρόστερ αυτό. Παγκράτη το οποίο υποβιβάστηκε από την Α2 πέρσι και αγωνίζεται φέτος στην Β' Εθνική. Σούδια 3 από το Δορκοφίκη, μέσα 45-52. Και εδώ αλλάζουν τα δεδομένα και πάλι. Η διαφορά πέφτει ξανά στους 7 και έχουμε ένα time out τώρα. Να λοιπόν, που είπαμε και προηγουμένως ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Τρίποντο του Δορκοφίκη και 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο στο παιχνίδι. Λέγαμε για το Παγκράτη προηγουμένως που συμμετείχε πέρσι στην Α2. Ένας ιστορικός σύλλογος για το ελληνικό μπάσκετ. Ιδρύθηκε το 1938, μια ομάδα με συμμετοχές και στην πρώτη κατηγορία στο παρελθόν. Τελευταία παρουσία του Παγκρατίου στην Α1 ήταν την περίοδο 1988 με 1995. Τη σεζόν 2006-2007 με προπονητή τον Άρη Λυκογιάννη ανέβηκε στην Α2, όπου έμεινε μέχρι και πέρσι. Καλύτερη θέση η τρίτη στην Α2, τη σεζόν 2009-2010. Και πέρσι τερμάτισε τελευταίο στην Α2 και φυσικά υποβιβάστηκε στην Β' Εθνική. Και ήρθαν φέτος όλοι αυτοί οι παίχτες που βλέπετε στο παρκέ για το Παγκράτη. Ο Γιώργο Παπαδάκος από τον ΕΦΑΟΣ, ο Γιαννίκος από το Ψυχικό, ο Μπένος από τον Κάδμο Θιβών, ο Χριστόπουλος από την Lawrence Academy, ο Τζάτζας από τον Αρκαδικό, ο Καυκής φυσικά από τον Δούκα και ο Κούτρας από τον Δούκα. Το Παγκράτη που μπήκε φέτος σε περιπέτειο όσον αφορά την παραμονή του στην Β' Εθνική. Ακόμη, όπως είπαμε, δεν την έχει εξασφαλίσει. Αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Όπως σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται για να πάρει την νίκη εδώ στην Νέα Σμύρνη. Αλλά ο Ίκαρος αποδεικνύεται εφτάψυχος για μια ακόμη φορά. Έχει μειώσει τώρα και πάλι στους 7. Και σίγουρα το Παγκράτη θα πρέπει να δώσει την δική του μάχη για να, αν θέλει να φύγει με την νίκη εδώ από την Νέα Σμύρνη. Ο Καυκής τώρα στα 3 δευτερόλεπτα για το Παγκράτη. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ και είναι το πέμπτο και για τον Ίκαρο. Και το τρίτο για τον Βούζα. Βούζα στάνει τα 3 όπως και ο Ζούκας. Είναι παίκτες που έχουν τα περισσότερα για τον Ίκαρο. Στις βολές ο Παναγιώτης Καυκής. Είπαμε προηγουμένως για την τεράστια καριέρα του. Με τα περάσματά του από Μακεδονικό, από Περιστέρι, από ΠΑΟΚ, από Ολυμπιακό, από Κολοσσό. Χάνει την πρώτη βολή ο Καυκής όμως. ...45-52 παραμένει το σκορ. Τώρα ευστοχή στην δεύτερη βολή ο Καυκής. Και 45-53.
Τώρα θα πάει ο Βούζας στη συμβολέ. Βούζας πήρε προηγουμένως το φάουλ και είναι λοιπόν στις βολές. Θα βάλει την πρώτη ο αρχηγός του Ικάρου Νέας Μύρνης. 46-53. Η διαφορά και πάλι στους 7. Έτοιμος να εκτελέσει την δεύτερη βολή ο Βούζας για να ρίξει διαφορά στους 6. Και όντως 47-53. Χριστόπουλος. Δείτε την πίεση εδώ τώρα του Σπυρόπουλου. Πήγε μέχρι την τελική γραμμή ο Χριστόπουλος, αλλά πάτησε γραμμή. Το λάθος εδώ από τον Χριστόπουλο. Και έτσι ο Παγκράτη δεν παίρνει κάτι ούτε από αυτή την επίθεση. Ο Ίκαρος έχει την ευκαιρία να πλησιάσει κι άλλο. Ο Βελιζιώτης. Ο Τροκοφίξης άφησε στον Ζούκα και αυτός με τη σειρά του άφησε στον Σπυρόπουλο. Βελιζιώτη στην άλλη πλευρά για τον Ζούκα. Γρήγορη πάσα για τον Δορκοφίκη. Τώρα Βούζας. Ωραίο passing game για τον Ίκαρο. Για τρεις ο Βελιζιώτης. Δεν είναι καλό όμως το σουτ. Παίρνει όμως ο Βούζας. Δύο δευτερόλεπτα για τον Ίκαρο. Πρέπει να βιαστεί ο Βούζας και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Σουτάρει εύστοχα ο Βούζας και το πανηγυρίζει και έξαλα. 49-53. Τρία λεπτά ακριβώς για το τέλος της τρίτης περίοδου. Και έχουμε ένα ντέρμπι στην Νέα Σμύρνη. Προηγουμένως είχε πάρει μεγάλες διαφορές το Παγκράτη. Αλλά να που ο Ίκαρος τώρα φτάνει στους 4. Χριστόπουλος, Καυκής, βρίσκει τον Λιτόπουλο κάτω από το καλάθι του Ικάρου. Καλάθι και φάουλ για τον Λιτόπουλο. 49-55 γίνεται το σκορ. Το φάουλ είναι από τον Δορκοφίκη. Τρίτο και για τον Δορκοφίκη. Και αυτός χρεώνεται με 3. Όπως και ο Βούζας και ο Ζούκας. Οι άλλοι δύο συμπαίκτες του. Λιτόπουλος θα εκτελέσει και την bonus βολή. Δεν είναι καλή όμως. Πήρε το rebound ο Βελιζιώτης και δίνει μακρινή πάσα στον Βούζα. Δορκοφίκης θα κάνει τον πάσιμο. Βγάζει για τον Δραμογιάννη. Βούζας για τρεις. Άστοχος όμως. Προσπάθησε και ο Καυκής πριν την μπάλα βγει. Τη ρίχνει όμως πάνω στα χέρια του Δραμογιάννη. Τώρα ο Βελιζιώτης. Ανάμεσα σε δύο παίχτες για το Παγκράτη εκεί. Υπάρχει το σφύριγμα. Έκλεισαν τον Βελιζιώτη δύο παίκτες του Παγκρατίου. Ο Βελιζιώτης θα πάει στις βολές. 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τα πάντα ανοιχτά, εδώ στο Αρτάκης. Για να δούμε τώρα τον Βελιζιώτη από τη γραμμή των βολών. Εύστοχος στην πρώτη προσπάθεια. 50-55 το σκορ. Και δύο στις δύο βολές από τον Βελιζιώτη. 51-55 η διαφορά πέφτει και πάλι στους 4. Ο Ίκαρος έχει βάλει 19 πόντους μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Αυτό που λέγαμε ότι ήθελε να μπει βελτιωμένος στο δεύτερο ημίχρονο όσον αφορά το σκοράρισμα και αυτό κάνει. Το Παγκράτη έχει βάλει 10 μόλις. Κούτρας, κλέβει ο Δορκοφίκης. Βούζας, Σπυρόπουλος, δοκιμάζει για 3 και είναι εύστοχος. Και εδώ τώρα αλλάζουν τα πάντα. 54-55, εύστοχος σου 3 πόντων από τον Ανδρέα Σπυρόπουλο. Η διαφορά στη μικρότερη τιμή της. Διαφορά μόλις στον πόντο. Το κλέψιμο του Δορκοφίκη. Το τρίποντο του Σπυρόπουλου. Και τα πάντα στην κόψη του ξηραφιού στο Αρτάκης. Τζάντζας τώρα για 3. Άστοχος. Έτρεξε ο Δαρμογιάννης. Πήρε το rebound τελικά όμως ο Κούτρας. Ο οποίος θα σουτάρει για 2. Άστοχος και αυτός. Rebound από τον Σπυρόπουλο. Τώρα η ψυχολογία έχει αντιστραφεί. Είναι για τον Ίκαρο. Ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και θα προσπαθήσει τώρα να μπει μπροστά στο σκορ. Δαρμογιάννης από την κορυφή. Εύστοχος. Είναι για 2, όμως πρέπει να είναι για 2 το σούτ Δαρμογιάννη. Ναι, 56-55. Το σούτ Δαρμογιάννη ήταν για 2, αλλά σημασία έχει ότι ο Ίκαρος περνάει μπροστά. Είναι η ομάδα της Νέας Μύρνης τώρα μπροστά. Φοβερή ανατροπή για την ομάδα του Φώτη Καρακώστα στην τρίτη περίοδο. 58 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος.
Τζάτζας. Το δοκιμάζει το σούτ για τρεις. Είναι μέσα. Απαντάει ο Τζάτζας. Με τρίποντο 56-58. Απαντάει στο κρεσέντο προηγουμένως των παιχτών του Ικάρου Νέας Σμύρνης. 40 δευτερόλεπτα ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Σπυρόπουλος. Δαρμογιάννης. Έχει το Βελιζιό σαν επιλογή. Τελικά δίνει στον Δορκοφίκη. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Δορκοφίκη σε ένα σούτ είναι για τρεις. Θα ήταν για τρεις. Αλλά αυτό έχει ο Δορκοφίκης. Τώρα ο Χριστόπουλος πήρε. Από την επαναφορά που προσπάθησε να κάνει και ο Σπυρόπουλος. Καυκής. 17 δευτερόλεπτα. Ο Καυκής γυρίζει. Σουτάρει. Αστοχή. Πάλεψε εκεί για το rebound ο Κούτρας. Η κατοχή είναι για τον Παγκράτη. Από το σώμα του Σπυρόπουλου βγήκε η μπάλα έξω. Ο Ίκας προηγουμένως λοιπόν πέρασε προς τη μην μπροστά. Και αν δεν κάνω κάποιο λάθος, για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αλλά το τρίποντο του Τζάτζα επανέφερε το προβάδισμα για τον Παγκράτη. Αλλά όλα κρέμονται από μία κλωστή. Τώρα ο Γιώργο Παπαδάκος που έχει μπει στην πεντάδα για τον Παγκράτη. Ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Πετυχαίνει καλάθι ο Γιώργο Παπαδάκος και παίρνει και φάουλ. Σχεδόν σε νεκρό χρόνο είχαν μείνει κάτι ελάχιστα δέκατα. 8 δέκατα έχουν μείνει συγκεκριμένα. Πολύ μεγάλη ενέργεια από τον Γιώργο Παπαδάκο. 56-60 και θα πάει να εκτελέσει και την συμπληρωματική βολή. Το καλύτερο δυνατό που μπορούσε πήρε εδώ το Παγκράτη με τον Άκη Γιώργο Παπαδάκο. Καλάθι και φάουλ. Έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα έμεσο τρίποντο το Παγκράτη και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την τρίτη περίοδο. Και πετυχαίνει και την βολή ο Γιώργος Παπαδάκος. 56-61. Η διαφορά στους 5. Μία τρίτη περίοδο πάντως που στην οποία ο Ίκαρος πέτυχε 24 πόντους. Τώρα έχουν μείνει όπως είπαμε 8 δέκατα. Η επαναφορά θα γίνει από τον Δαρμογιάννη. Δεν νομίζω προλαβαίνει να κάνει κάτι η ομάδα της Νέας Μύρνης. Δίνει στον Βούζα. Αυτός την πετάει με την μία. Ένα σούτ από μακριά του Βούζα. Μπάλα βρήκε ταμπλό, δεν είχε τύχει. 56-61 λοιπόν. Ο Ίκαρος πέτυχε 24 πόντους σε αυτή την τρίτη περίοδο. Φυσικά η καλύτερη του μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι, επιθετικά. Και πέτυχε 16 το Παγκράτη. Το Παγκράτη το οποίο είδε τον Ίκαρο προς τη στιγμή να περνάει μπροστά στο σκορ προηγουμένως με 56-55. Με ένα μεγάλο τρίποντα από τον Τζάτζα όμως πήρε ξανά το προβάδισμα και τώρα στο τέλος της τρίτης περίοδου και με αυτή την προσπάθεια που είδατε προηγουμένως από τον Γιώργο Παπαδάκο, καλάθι και φάουλ, έχει διαμορφωθεί το σκορ 56-61. Έχει αυτή τη διαφορά των 5 πόντων το Παγκράτη, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Πάμε για ένα πολύ αγωνιώδες τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στην Νέα Σμύρνη και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη για τον Ίκαρο στη φετινή Β' Εθνική, το οποίο θα κρυθεί στα τελευταία λεπτά και θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ο Ίκαρος, ο οποίος είπαμε θέλει να ξανανικήσει το Παγκράτη, το είχε νικήσει στον πρώτο γύρο και ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη αυτή, για να έχει και το 2-0 υπέρ του σε περίπτωση ισοβαθμίας με την Αθηναϊκή ομάδα. Μετά παίζει με την Κόρυθο, αν χάσει θα είναι στο 0-2 με την Κόρυθο. Δεν θέλει φυσικά αυτό το ενδεχόμενο. Έχει στο 1-1 σε περίπτωση ισοβαθμίας, όπως είπαμε, την Δάφνη, το Κοροπή, τον Πανελευσυνιακό, τον Εφαώς και την Κηφισιά. Υστερεί σε ισοβαθμία με τη Δάφνη, με τον Πανελευσυνιακό και με τον Εφαώς. Υπερτερεί με το Κοροπή και την Κηφισιά ο Ίκαρος. Ενώ έχει ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος τώρα. Με Τζάτζα, Χριστόπουλο, Γιώργο Παπαδάκο, Μπένο και Καυκή το Παγκράτη. Με Βελιζιώτη, Δορκοφίκη, Δαρμογιάννη, Σπυρόπουλο και Βούζα ο Ίκαρος. Πολύ κρίσιμη τέταρτη περίοδος. Η διαφορά είναι στους 5. Ο Καυκής θα σουτάρει. Άστοχος στην πρώτη επίθεση στην τέταρτη περίοδο για το Παγκράτη. Το rebound για τους παίχτες του Ικάρου και τώρα ο Βελιζιώτης. Ο Βελιζιώτης ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Δαρμογιάννης και τώρα Βούζας, ο αρχηγός του Ικάρου Νέας Σμύρνης. Θα αφήσει στον Βελιζιώτη. 5 δευτερόλεπτα για τον Ίκαρο. Ο Βελιζιώτης πρέπει να βιαστεί. Δίνει στον Δαρμογιάννη που σουτάρει για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει ξανά. Είναι και άτυχος σε αυτό το σημείο ο Ίκαρος. Καθώς
συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό παιχνιδιού στην τελευταία περίοδο. Ο Μπένος ποστάρει εκεί τον Ανδροκοφή και τρέχει και ο Σπυρόπουλος για πίεση. Σκαστή πάσα του Χριστόπουλου για τον Μπένο, τον κόβει εκεί ο Δαρμογιάννης. Η κατοχή είναι για το Παγκράτη. Ζήτησε φάουλ ο Μπένος. Δεν έδωσαν όμως κάτι τέτοιο διαιτητές. Έδωσαν την κατοχή όμως για το Παγκράτη, το οποίο έχει 4 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Ο Γιώργο Παπαδάκος είναι εκεί για την επαναφορά. Ο Ίκαρος με μια φοβερή ανατροπή στην τρίτη περίοδο είναι ζωντανός σε αυτό το παιχνίδι. Καυκής, Γιώργο Παπαδάκος, γρήγορα ένα μακρινό σουτ. Αυτή τη φορά δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Θυμίζω στην τρίτη περίοδο ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων από αρκετά μακριά. Μένει έτσι ο 56-61. Δεν έχουμε ακόμη σκορ στην τέταρτη περίοδο. 56-61 ήταν το σκορ με το οποίο τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο. Δαρμογιάννης, Βελιζιώτης. Έχει σαν επιλογή τον Δορκοφίκη. Του δίνει τώρα την μπάλα. Τον πιέζει ο Μπένος τον Δορκοφίκη. Οι δυο τους έχουν αρκετές μονομαχίες στο σημερινό παιχνίδι. Γυρίζει ο Δορκοφίκης με το δεξί. Δεν θα σκοράρει. Είναι πεισματάρης όμως. Παίρνει το rebound. Δεν μπορεί να σκοράρει όμως ούτε σε δεύτερη φάση. Τώρα ο Καυκής. Υπάρχει σφύριγμα τώρα. Θα διακοπεί αυτή η επίθεση για το Παγκράτη. Για να δούμε εδώ. Υπάρχει αρκετή γκρίνια από την εξέδρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Πάει στη γραμμή των Βολών ο Γιώργο Παπαδάκος. Δεν ξέρω αν έχει δοθεί κάποια τεχνική ποινή προφανώς. Τον πάγκο του Ικάρου είναι όμως. Πού είναι? Ο Παπαδάκος είναι στην γραμμή των Βολών. Θα ευστοχίσει. Και η κατοχή για το Παγκράτη. 56-62 το σκορ. Θα τρέξει για την επαναφορά ο Τζάτζας. Χριστόπουλος με τον Σπυρόπουλο εκεί τον αποφεύγει. 8 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Στο έδαφος ο Δαρμογιάννης, επιθετικό φάουλ που το κάνει ο Μπένος επάνω στον Δαρμογιάννη. Το κερδίζει εδώ το φάουλ ο παίκτης του Ικάρου. Τέταρτο φάουλ για τον Μπένο που φορτώνεται. Και θα καθίσει και στον πάγκο. Σπυρόπουλος, Βελιζιώτης τώρα. Δορκοφίκης. Ο Σπυρόπουλος. Ο Φάσουρας έχει μπει στη θέση του Μπένου. Ο Δορκοφίκης σε άλλη μια προσπάθεια με ταμπλό μέσα. 58-62. Ο Ίκαρος συνεχίζει να μένει κοντά στο Παγκράτη. Καυκής. Κάθε επίθεση πλέον πολύ κρίσιμη. Καυκής εκεί. Θέλει να τριμπλάρει τον Δορκοφίκη αλλά δεν θα περάσει. Και τώρα ο Δορκοφίκης έχει την ευκαιρία να βγάλει σε κόντρα τον Ίκαρο. Αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα του για τον Βούζα. Εδώ έπρεπε να δώσει μια καλύτερη πάσα ο Δορκοφίκης στον αρχηγό της ομάδας της Νέας Μπύρνης. Είχε τις προϋποθέσεις να βγει στην κόντρα ο Ίκαρος και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το Παγκράτη στο σκορ. Δεν τα κατάφερε όμως. Χριστόπουλος. Η σκαστή πάσα για τον Γιώργο Παπαδάκο. Αποφεύγει ωραία τον αντίπαλό του. Και θα σκοράρει ο Γιώργο Παπαδάκος. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον παίκτη του Παγκρατίου. 58-64. Και είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες από εκεί που θα μπορούσε προηγουμένως να γίνει το 60-62. Τώρα γίνεται το 58-64. Τώρα το rebound το παίρνουν οι φιλοξενούμενοι. Τζάτζας υπό την πίεση του Δαρμογιάννη. Ο Γιώργο Παπαδάκος διατηρεί την κατοχή την μπάλα. Μέσα από τρεις παίκτες του Ικάρου ξεφεύγει. Φοβερή ενέργεια μία ακόμη από τον Άκη Γιώργο Παπαδάκο. Ψηλή πάσα τώρα του Χριστόπουλου στον Γιώργο Παπαδάκο. 6,5 λεπτά για το τέλος. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παγκρατίου. Χριστόπουλος, Τζάτζας αποφεύγει ωραία τον Βελιζιώτη. Η μπάλα βρίσκει στο πόδι του Δαρμογιάννη στην πάσα που προσπάθησε να περάσει και ο Τζάτζας.
Θα μπουν Γοργόνης και Γραμματικός τώρα για τον Ίκαρο. Παίχτες που μπορούν να δώσουν λύσεις στο σκοράρισμα για την ομάδα της Νέας Μύρνης. Με τη διαφορά να είναι στους 6 και τα πράγματα να είναι πολύ κρίσιμα. Γιώργο Παπαδάκος. Πρωταγωνιστής τελευταίες φάσεις για το Παγκράτη αναμφισβήτητα. Καυκής έκανε την προσπίση, ξαναπήρε την μπάλα. Δίνει για τον Τζάτζα και ο Τζάτζας θα ευστοχεί σε σούτα 3 πόντων. 58-67. Και αν και ακόμη είναι νωρίς, αυτό το σούτ μπορεί να είναι από τα καθοριστικά για την νίκη του Παγκρατίου εδώ στην Νέα Σμύρνη. 5-59 θέλουμε για το τέλος. Το δεύτερο φάουλ του Παγκρατίου έγινε εδώ πέρα, στο 4ο δεκάλεπτο. Δεν έχει φάουλ ακόμη ο Ίκαρος. Επαναφορά από τον Γοργόνη που πριν από λίγο επέστρεψε στο παιχνίδι. Γραμματικός. Ο Γραμματικός κάνει την διείσδυση. Δεν είναι καλή προσπάθειά του όμως. Πήγε εκεί με το ταμπλό να σκοράρει με τη βοήθεια και του ταμπλό. Η μακρινή πάσα για τον Φάσουρα, ο οποίος κλείστηκε στη συνέχεια από τον Δορκοφίκη και δεν μπόρεσε να φτάσει μέχρι το καλάθι. Τώρα ο Γιώργο Παπαδάκος θα πάει σε οργανωμένη επίθεση στο Παγκράτη. 8 δευτερόλεπτα έχει. Γιώργο Παπαδάκος τα δύο φτάρια έχει μπροστά το Γραμματικό. Χάνει την μπάλα όμως από την πίεση του Ικάρου. Και τώρα το passing game. Γοργόνης, Γραμματικός και εδώ συνεργάζονται σωστά οι παίκτες του Ικάρου σε αυτή την κόντρα. Σε αυτή την αντεπίθεση. Σωστές επιλογές για τον Ίκαρο. Έκλεψαν την μπάλα, έπαιξαν γρήγορα, συνεργάστηκαν ωραία. Και διαφορά στους 7. 60-67. Έχουμε 5 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα ακόμη. Είναι πάρα πολύ χρόνος για τον μπάσκετ. Τα πάντα μπορούν να γίνουν εδώ στην Νέα Σμύρνη. Ο Ίκαρος ο οποίος εντείνει και την πίεση του, η οποία φέρνει αποτελέσματα, όπως είδαμε και στις προηγούμενες φάσεις. Το Παγκράτη, που είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει σωθεί ακόμη. Βρίσκεται όμως σε πολύ καλό δρόμο. Θεωρητικά θέλει δύο ακόμη νίκες, αλλά ίσως του φτάσει και μία, γιατί υπερτερήσει ισοβαθμία με την Νέα Κηφισιά, την έχει στο 2-0. Με το Κοροπή στο 1-1, αλλά υπερτερεί. Και με την Κόρινθο. Αλλά υστερεί με τον Πανελευσυνιακό στην διαφορά πόντων. Είναι στο 1-1 με τον Πανελευσυνιακό, αλλά υστερεί. Με τον Ίκαρο είπαμε ότι είχε χάσει το πρώτο μάτς με 3 πόντους διαφορά. Με την Δάφνη έχει το 1-0 και παίζει την πρώτη τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας. Είχε νικήσει με 4 πόντους διαφορά την Δάφνη. Σε μια μεγάλη μάχη, τη μάχη της σωτηρίας που θα κρατήσει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική όπως όλα δείχνουν. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη μάχη της σωτηρίας. 5 λεπτά 27 δευτερόλεπτα για το τέλος του Αρτάκης. Ίκαρος 60, Παγκράτη 67. Συνέχεια στο παιχνίδι. Χριστόπουλος κατεβάζει την μπάλα, θα δώσει στον Γιώργο Παπαδάκο. Πρωτοστάτης στις τελευταίες επιθέσεις για το Παγκράτη. Καυκής στον Γιώργο Παπαδάκο. Πάει από τα αριστερά, τον κλείνει εκεί ο Βούζας, δίνει στον Τζάτζα, προηγουμένως ευστόχησε στους 3 πόντων. Πάλι κλέψουμε για τον Ίκαρο. Πολύ καλή άμυνα και πάλι για τους Νεοσμυρνιώτες. Γραμματικός θέλει να πάει όλη την προσπάθεια μόνος του, δεν θα καταφέρει όμως να πετύχει το καλάθι. Χριστόπουλος εκεί θα βρει τελικά υποπίεση τον Γιώργο Παπαδάκο. Ο Ίκαρος έκλειψε για μία ακόμη φορά προηγουμένως, αλλά δεν μπόρεσε ο Γραμματικός να τελειώσει τη φάση. Χριστόπουλος τώρα. Τζάτζα. Τζάντας θα δώσει στον Καυκή. Ο Καυκής θα σουτάρει για 3 με τον Βούζα κρεμασμένο πάνω του. Αστοχή. Δαρμογιάννης τώρα για τον αρχηγό του, τον Γιώργο Βούζα. Υπάρχει σφύριγμα. Κατοχή για τον Ίκαρο. Ετοιμάζεται να μπει ο Κούτρας στη θέση του Καυκή. Γοργόνης τώρα. 4,5 λεπτά για το τέλος. Ξαναπαίρνει από τον Βούζα. Ο Γοργόνης θα κάνει το μπάσμα, θα μπει μέσα, αλλά στη συνέχεια δεν προλαβαίνει εκεί ο Γραμματικός. Πάτησε και την γραμμή, δεν μπορούσε να επαναφέρει σωστά την μπάλα. Χαμένη και αυτή η επίθεση για τον Ίκαρο, που δεν έχει την πολυτέλεια
να χάνει επιθέσεις. Και τώρα έχουμε φάουλ που το κάνει ο Γοργόνης. Αν πρόλαβα να δω σωστά. Ο Γοργόνης έχει ένα φάουλ, τώρα είναι το δεύτερο. Τρία έχει ο Βούζας, ο Δωροκοφίκης, ο Μιχαλόπουλος και ο Ζούκας για τους νεοσμηνιώτες. Το Παγκράτη έχει τον Μπένο με 4, ο οποίος είναι στον πάγκο εδώ και λίγη ώρα. 4 δευτερόλεπτα, Χριστόπουλος θα κάνει το σουτ, θα στοχίσει. Νταρμογιάννης πήρε εκεί το rebound. Γραμματικός, 4 λεπτά ακόμη. Δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει άλλες επιθέσεις ο Ίκαρος. Για να δούμε τώρα. Δαρμογιάννης από την κορυφή το σκέφτηκε να στάρει για 3. Δεν το έκανε. Γραμματικός για 3 τώρα. Η μπάλα Στεφάνη. Γραμματικός πήγε να ευστοχίσει από πολύ μακριά. Δαρμογιάννης γυρίζει. Υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει καλάθι από τον Χρήστο Δαρμογιάννη. Τρίτο ομαδικό για το Παγκράτη στην τέταρτη περίοδο. Στην πεντάδα του Ίκαρου ο Σπυρόπουλος επιστρέφει για να καθίσει στον πάγκο ο γραμματικός. Η επαναφορά θα γίνει από τον αρχηγό τον Βούζα. Ο Γοργόνης. Άστοχος. Το rebound το μαζεύει ο Κούτρας. Και υπάρχει φάουλ σε συνέχεια. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον Ίκαρο ούτε σε αυτή την επίθεση. Στη συνέχεια κάτι γίνεται εδώ με Δαρμογιάννη, Σπυρόπουλο και Κούτρα. Πάει λίγο να ηρεμήσει και τα πράγματα ο Γιώργο Παπαδάκος. Εντάξει, είναι και λογικό να υπάρχει ένταση. Ο Ίκαρος μάχεται για την σωτηρία του. Θέλει νίκες στα παιχνίδια. Το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά για την ώρα για τους νεοσμυρνιώτες. Είναι πολλά αυτά που διακυβεύονται σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια του προαθλήματος της Β' Εθνικής. Ο Χριστόπουλος ήρθε, ο Σπυρόπουλος από πίσω του και προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Η κατοχή είναι για το Παγκράτη όμως. Δεν πρόλαβε ο Δαρμογιάννης. Ο Χριστόπουλος ήταν απρόσεκτος προηγουμένως. Δεν κατάλαβε το Σπυρόπουλο που ερχόταν από πίσω. Ο Χριστόπουλος τώρα είναι στην επαναφορά από την πλάγια γραμμή. 3,5 λεπτά θέλουμε, 3 και 31 για την ακρίβεια. Γιώργο Παπαδάκος. Εκεί με τον Δαρμογιάννη. Γιώργο Παπαδάκος. Από πολύ μακριά ένα τρίποντο και πάλι θα το βάλει. 60-70. Είναι η δεύτερη φορά που σχεδόν από το ίδιο σημείο ευστοχεί σε σούτ τριών πόντων ο Άκης Γιώργο Παπαδάκος. Ένα ακόμη φοβερό τρίποντο από τον παίκτη του Παγκρατίου. Και με το σκορ του 60-70, 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σίγουρα το Παγκράτη μοιάζει να είναι αρκετά κοντά στην τέταρτη συνεχόμενη του νίκη και 12η συνολικά στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι ώστε να έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για να ανακουφιστεί οριστικά από την απειλή του υποβιβασμού. Είπαμε ότι θεωρητικά θέλει δύο νίκες, αλλά ίσως και να του φτάνει η μία στις τελευταίες 4 αγωνιστικές. Ήτανε μαχαιριά αυτό το τρίποντο από την άλλη για τον Ίκαρο. Σε μία περίοδο που προσπαθεί να πιέσει, προσπαθεί να βρει καλάθια για να μειώσει κι άλλο την διαφορά, για να πιέσει ακόμη περισσότερο το Παγκράτη, δέχτηκε αυτό το μεγάλο τρίποντο από τον Γιώργο Παπαδάκο. Και το σκορ γίνεται 60-70. Υπάρχει χρόνος βέβαια ακόμη. Για να δούμε ποιο θα είναι το πλάνο του Φώτη Καρακώστα για αυτά τα τελευταία λεπτά και του Τζίμι Κουστένη φυσικά, του προπονητή του Παγκρατίου. Επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο παρκέ. Ο Μπένος επιστρέφει στην πεντάδα για το Παγκράτη. Είπαμε έχει φορτωθεί με 4 φάουλ. Έκατσε για αρκετό χρονικό διάστημα στον πάγκο στα προηγούμενα λεπτά. Γραμματικός έχει επιστρέψει και αυτός για τον Ζούκα. Πάει από την τελική γραμμή ο Ζούκας. Υπάρχει φάουλ στον παίχτη του Ικάρου.
το τέταρτο ομαδικό για το Παγκράτης, το τέταρτο δεκάλεπτο. Από το επόμενο Ίκαρος πάει σε βολές. Γοργόνης στην επαναφορά για το γραμματικό. Σπυρόπουλος για τον Γοργόνη. Θα κάνει την προσποίηση, θα σουτάρει για τρεις και θα ευστοχίσει ο Γοργόνης. 63-70, αυτό χρειάζεται ο Ίκαρος τώρα. Μεγάλα σουτ, το πετυχαίνει εδώ το μεγάλο αυτό σουτ ο Διογέννης Γοργόνης. Η διαφορά πέφτει στους 7. Καυκής. Δείτε την πίεση τώρα ψηλά του Ικάρου. Χριστόπουλος. Από την πίεση του γραμματικού, φάουλ. Το κάνει ο Γιάννης γραμματικός επάνω στον Χριστόπουλο. Ο γραμματικός που θα διαπράξει το τρίτο φάουλ του. Τρίτο ομαδικό και για τον Ίκαρο στο δεκάλεπτο. Μπένος για τον Γιώργο Παπαδάκο. Θα σουτάρει, θα φτσοκίσει και από εκεί. Εντάξει. Ανέβαζε και αυτό ο Γιώργο Παπαδάκος. Νομίζω θα τελείωνε το παιχνίδι από τώρα. Χάνει όμως και ο Σπυρόπουλος αυτό το σουτ που πήρε για τρεις. Γιώργο Παπαδάκος, μια ακόμη προσπάθεια για δύο τώρα. Αστοχή, αλλά κλέβει την μπάλα από τον Ζούκα που όταν παίρνει το rebound. Διαμαρτύρεται ο Βούζας τώρα. Δεν έδωσαν κάτι οι διαιτητές. 63-72. Και υπάρχει τεχνική ποινή. Διαμαρτύρθηκε ο Βούζας στον διαιτητή. Η διαφορά είναι στους 9. Μια μικρή καθυστέρηση για να σκουπιστεί το σημείο προηγουμένως. Υποθέθηκε στο έδαφος ο Ζούκας. Τελικά συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Σπυρόπουλος. Η σκαστή πάσα του γραμματικού για τον Βούζα. Ποστάρει τον Τζάτζα. Γυρίζει ο Βούζας με το δεξί. Θα πετύχει το καλάθι. 65-72. Δύο λεπτά θέλουμε για το τέλος του παιχνιδιού. Το Παγκράτη κρατάει σφιχτά την νίκη μέσα στην Νέα Σμύρνη, που θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη για την ομάδα του Τζίμι Κουστένη. Ο Βούζας πιέζει τον Καυκή. 8 δευτερόλεπτα για τον Παγκράτη. Χριστόπουλος έχει μπροστά τον Σπυρόπουλο. Γιώργο Παπαδάκος, 3 δευτερόλεπτα. Γιώργο Παπαδάκος σωστάρει και πάλι από μακριά και θα βάλει ένα ακόμη απίστευτο τρίποντο. 65-75. Το κάνει για τρίτη φορά ο Γιώργο Παπαδάκος. Ευστοχή σε σουτ 3 πόντων από τόσο μακριά. Και πραγματικά αυτά τα σουτ σκοτώνουν τον Ίκαρο. Τώρα ο γραμματικός θα ευστοχίσει και αυτός. 68-75, 1-28. Ο Ίκαρος όσο ζει ελπίζει. Τώρα έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Ίκαρου, αλλά υπάρχει παράβαση, υπάρχει φάουλ. Πήγαν να διαμαρτυρηθούν έντονα. Στη συνέχεια σταμάτησαν αυτές τις διαμαρτυρίες. Μπορούμε να πούμε πάντως πως το Παγκράτη φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον να παίρνει την νίκη με αυτά τα απίστευτα σουτ του Γιώργου Παπαδάκου. Αν δεν είχε βάλει αυτά τα τρελά σουτ ο Άκης Γιώργος Παπαδάκος για το Παγκράτη, το παιχνίδι θα ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα φάουλ είναι 4-4. 1-24 για το τέλος. Η επαναφορά γίνεται από τον Τζάτζα. Δείτε την πίεση πάνω στον Καυκή. Καυκής θα βρει τον Χριστόπουλο. Χαμηλή πάσα για τον Μπένο. Χριστόπουλος και πάλι. 10 δευτερόλεπτα για τον Παγκράτη. Η πίεση του γραμματικού επάνω στον Καυκή. Καυκής περνάει, κάνει τον μπάσιμο, τελειώνει την φάση και τελειώνει και το παιχνίδι. Ουσιαστικά ο Παναγιώτης Καυκής. 68-77. Υπάρχει time out για να καταστρώσουν τα πλάνα τους για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες και κυρίως ο Ίκαρος, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση με τη διαφορά στους 9, 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη. Πάρα πολύ κοντά λοιπόν το Παγκράτη στην 12η του νίκη σε αυτό το φετινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Θυμίζουμε την ίδια ώρα διεξάγονται τα παιχνίδια ΑΕΝΑΣ Κηφισιάς Πρωτέας Βούλας, Πανελευσυνιακός Πανερυθραϊκός, Δάφνη Δαφνίου Μάνδρα, Τρίτονα Σεφαώς και Κοροπίδη Αγόρας Δρυοπηδαίων. Πολλά θα εξαρτηθούν αναφορικά με τις τύχες των δύο ομάδων που αγωνίζονται σήμερα και
βλέπετε απευθείας αυτό το παιχνίδι από το NSTV και από τα άλλα παιχνίδια φυσικά. Το Παγκράτη είναι πολύ κοντά στο να βελτιώσει το ρεκόρ του στο 12-15. Ο Ίκαρος θα πάει στο 9-18 εάν φύγει ιτημένος από αυτό το παιχνίδι. Και θα διακοπεί αυτό το σερί των τριών νικών για την ομάδα του Φώτη Καρακώστα. Και τα πράγματα θα δυσκολέψουν και άλλο φυσικά για την ομάδα της Νέας Μύρνης. 68-77 λοιπόν. Καυκής προηγουμένως πήρε πάνω του την φάση και την τελείωσε. Πηγαίνοντας την διαφορά στους 9. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. 65 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι ακόμη. Ο Γοργόνης. Αυτός πάει την προσπάθεια μόνος του. Υπάρχει φάουλ. Δεν βάζει το καλάθι όμως ο Γοργόνης. Θα έπαιρνε το maximum για την ομάδα του. Τρία δευτερόλεπτα κύλησαν στο χρονόμετρο. Ο Γοργόνης στις βολές. Ήταν το πέμπτο φάουλ του Μπένου αυτό. Και αποσύρεται από το παιχνίδι ο Δημήτρης Μπένος. Υπάρχει γενικότερα μια μικρή ένταση μεταξύ των παιχτών. Είπαμε ότι ως ένα σημείο είναι λογικό γιατί διακυβεύονται πολλά. Ο Οργόνης προηγουμένως τα έλεγε και με τον Καυκή εκεί για την προηγούμενη φάση. Χάνει την πρώτη βολή όμως ο Γοργόνης. Παραμένει το σκορ 68-77. Θα βάλει την δεύτερη, μία στις δύο, από τον δανεικό από το Περιστέρι, παίχτη του Ικάρου Νέας Μύρνης. 69-77. Και έχουμε ένα νέο time-out τώρα. Ο Ικάρος θα το παλέψει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι δεδομένο αυτό. Για να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. 62 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Ο Γοργόνης προηγουμένως είχε την ευκαιρία, πήρε το φάουλ, δεν κατάφερε όμως να βάλει και το καλάθι. Δεν μπόρεσε να βάλει την πρώτη βολή, έβαλε μόνο την δεύτερη. Επομένως πήρε το ελάχιστο, μία στις δύο βολές. Θυμίζουμε, ο Ίκαρος ταξιδεύει στην Κόρινθο την επόμενη αγωνιστική για να παίξει με τον ΚΑΟΚ. Υποδέχεται τον Πρωτέα την προτελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι θα το δείτε και αυτό από το NSTV. Και τελειώνει τις υποχρεώσεις του στην έδρα του Πανερυθραϊκού. Και από την άλλη το Παγκράτη υποδέχεται τον πρωταθλητή Ιωνικό, ο οποίος φιλοδόρησε μία ακόμη ομάδα με 100 στάρα. Συγκεκριμένα 122-88 νίξε το Ηράκλειο χθες. Ένας πραγματικά εντυπωσιακός Ιωνικός φέτος σε αυτό το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Πανάξια στην Α2 η ομάδα της Νίκαιας. Έχει να παίξει εκτός έδρας με την Δάφνη Δαφνίου και υποδέχεται τον τρίτο μας τελευταία αγωνιστική. Για να δούμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο Καυκής στην επαναφορά. Θα βρει τον Τζάτζα, προσπάθησε να κλέψει ο Σπυρόπουλος, δεν τα κατάφερε. Κούτρας για Καυκή, δείτε την πίεση του Ικάρου. Βγήκε ξεμαρκάριστος εκεί ο Χριστόπουλος, δεν σούταρε όμως για τρεις. Η πίεση Βελιζιώτη και Ζούκα επάνω στο Χριστόπουλο. Το σκέφτηκε ο Κούτρας, δεν σούταρε για τρεις. Τώρα παίζει και με το χρόνο το Παγκράτη και είναι λογικό. Ο Καυκής σε μια προσπάθεια, υπάρχουν βήματα. Δεν υπάρχει καμία συνέχεια στην φάση. Αυτή τη φορά ο Καυκής έκανε το λάθος. Έχουμε ένα ακόμη time out. Προηγουμένως δύο φορές οι παίχτες του Παγκρατίου βρέθηκαν ελεύθεροι, ξεμαρκάριστοι και θα μπορούσαν να στάρουν για τρεις και να διευρύνουν την διαφορά. Δεν το έκαναν όμως. Προτίμησαν να παίξουν με τον χρόνο. Άλλωστε κάθε δευτερόλεπτο που κυλά στο χρονόμετρο είναι υπέρ της ομάδας του Τζίμι Κουστένη. Τώρα έχουμε ένα νέο time-out, προηγουμένως, μετά και την παράβαση την οποία υπέπεσε ο Καυκής. Η διαφορά είναι στους 8, αλλά έχουν μείνει 43 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για την λήξη. Για να δούμε αν ένα ακόμη παιχνίδι του Ικάρου μας επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Αυτή τη στιγμή πάντως, όπως είπαμε και προηγουμένως, το Παγκράτη σφιχταγκαλιάζει το διπλό εδώ στην Νέα Σμύρνη. 27η αγωνιστική είναι αυτή της Β' Εθνικής. Στις 30 ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Στις 30 αγωνιστικές. Άλλα τρία παιχνίδια για τις ομάδες.
για να ολοκληρωθεί η αγωνιστική σεζόν 2017-2018. Επιστροφή των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Το Παγκράτη να πούμε ότι έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα 5 ομαδικά. Κάθε φάουλ στέλνει τον Ίκαρο σε βολές. Ο Ίκαρος έχει 4 φάουλ, από το επόμενο στέλνει τον Παγκράτη σε βολές. Η επαναφορά από τον Βελιζιώτη, ψάχνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Βελιζιώτη ξαναπαίνει από τον γραμματικό Δορκοφίκη. Θέλει να παίξει γρήγορα ο Ίκαρος. Ο Δορκοφίκη στην προσπάθεια με το αριστερό, εκεί το lay-up που έκανε, δεν θα ευστοχήσει. Στη συνέχεια έρχεται ο Βούζας όμως και σκοράρει για το 71-77. 34 δευτερόλεπτα ακόμη, διαφορά στους 6. Εδώ στην επαναφορά του Χριστόπουλου. Ο διαιτητής είπε στον Βούζα να κάνει λίγο πίσω. Έγινε η επαναφορά για τους φιλοξενούμενους. Είχαμε φάουλ εδώ για το Παγκράτη και θα πάνε σε βολές οι παίχτες του Τζίμι Κουστένη. Με το σκορ 71-77 στην γραμμή των ελευθέρων βολών ο Άκης Γεωργοπαπαδάκος, ο οποίος είναι, μπορούμε να πούμε, και ο πρωταγωνιστής του αγώνα με αυτά τα μεγάλα σουτ που πήρε, τα οποία δίνουν και την νίκη αυτή τη στιγμή στην ομάδα του. 71-78 βάζει την πρώτη βολή ο Γιώργο Παπαδάκος. 7 η πόντη της διαφοράς. Εκτελεί και την δεύτερη. Μέσα και η δεύτερη. 2 στις 2 από τον Γιώργο Παπαδάκο. 71-79. Σπυρόπουλος. 30 δευτερόλεπτα ακόμη. Τι μπορεί να κάνει ο Ίκαρος. Για να δούμε. Γραμματικός. Βήμα πίσω. Ένα σουτ άστοχο. Αλλά είναι 3 οι βολές για τον γραμματικό, όπως έδειξαν χαρακτηριστικά οι διαιτητές. Το καλύτερο θα ήταν να έμπαινε το σουτ για τον γραμματικό. Έκανε το βήμα πίσω, σούταρε για 3. Εκεί του έγινε το φάουλ. Στις βολές λοιπόν τώρα ο γραμματικός. Μέσα η πρώτη. 72-79. Μέσα η δεύτερη. 73-79. Έτοιμος να εκτελέσει και την τρίτη ο παίκτης του Ικάρου και να ρίξει την διαφορά στους 5. Θα την χάσει όμως την τρίτη. Η διαφορά στους 6. Υπάρχει φάουλ εκεί. Φάουλ που εύλογα τώρα κάνουν οι παίκτες του Ικάρου στους παίκτες του Παγκρατίου. Δεν υπάρχει και άλλη επιλογή για να παγώσει το χρονόμετρο. Το φάουλ έγινε πάνω στον Καυκή, αν δεν καλά. Ναι, αυτός πάει στις βολές. Και το κάνει ο Βούζας. Είναι το τέταρτο. Για δούμε και τον Παναγιώτη Καυκή τώρα στις βολές. Μέσα η πρώτη. 73-80. Βάζει και την δεύτερη. Ο πολύ έμπειρος καλαθοσφαιριστής του Παγκρατίου. Και κλειδώνει ουσιαστικά και την νίκη για την φιλοξενούμενη ομάδα. 73-81. Σπυρόπουλος. 18 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπερδεύεται ο Σπυρόπουλος. Διατήρησε την κατοχή του όμως την μπάλα και έδωσε στον Γοργόνη. Ο Γοργόνης στον Βελιζιώτη. Δεν θα το πολύ σκεφτεί. Θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Έχουν κοστίσει σήμερα τα άστοχα σουτ για τον Ίκαρο. Ο Ίκαρος που έκανε πάντως την δική του πολύ μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έβαλε 24 πόντους στην τρίτη περίοδο. Τώρα δεν θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, 3 δευτερόλεπτα έμειναν. Και τέλος στην Νέα Σμύρνη, 73-81. Λέγαμε ότι ο Ίκαρος έβαλε 24 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και 17 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Δεν ήταν αρκετή όμως για να κάνει την μεγάλη ανατροπή κόντρα στο Παγκράτη και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη του νίκη. Το Παγκράτη θα φύγει με το ροζ φιλοαγώνα από την Νέα Σμύρνη με σκορ 73-81. Μια πολύ μεγάλη νίκη για το Παγκράτη, τέταρτη συνεχόμενη. Οι παίκτες του Παγκρατίου, οι οποίοι ξέρουν ότι πλέον πάρα πολύ δύσκολα δεν θα είναι στην Β' Εθνική
και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Από την άλλη, ο Ίκαρος στις τελευταίες αγωνιστικές είχε κάνει την δική του συγκλονιστική προσπάθεια. Όπως είπαμε, είχε 4 νίκες στα 5 τελευταία παιχνίδια, 3 συνεχόμενες νίκες. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει αυτό το πολύ καλό του σερί εδώ κόντρα στο Παγκράτη. Θα χάσει από την ομάδα του Παγκρατίου και μάλιστα και με μεγαλύτερη διαφορά από την διαφορά με την οποία έχει νικήσει εκτός έδρας. Βέβαια, δεν έχει πολύ σημασία την δεδομένη χρονική στιγμή αυτό. 9-18 πλέον το ρεκόρ του Ικάρου Νέας Σμύρνης, που έχει ακόμη παιχνίδια με Κόρινθο εκτός, με Πρωτέα εντός και με Πανερυθραϊκό εκτός. Βελτιώνεται στο 12-15 το ρεκόρ του Παγκρατίου, που έχει ακόμη παιχνίδια με Ιωνικό εντός, με Δάφνη εκτός και με Τρίτονα εντός. Τελικό σκορ λοιπόν 73-81. Αυτά έγιναν εδώ στο γήπεδο Αρτάκης, στην Νέα Σμύρνη. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας στην περιγραφή. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά.